Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Αγάθη Παπανώτη, είμαι αρχαιολόγος και επιστήμονας πληροφόρησης στο ΕΚΤ. Σας καλωσορίζω στη σημερινή δεύτερη μέρα του διήμερου διαδικτυακού φόρουμ με τίτλο «Ο ελληνικός πολιτισμός στον ψηφιακό δημόσιο χώρο για την Ευρωπαϊάννα, προκλήσεις προοπτικές». Το σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο έχει τίτλο «Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Search Culture.gr και τη Ευρωπαϊάννα». Να δώσω το λόγο στον κύριο Σκριάπα του δικτύου Περαιβία, που είναι συνδιοργανωτές, για να μας πει και αυτός μια καλημέρα. Γεια σας κυρία Παπανώτη, γεια σας στην εξαιρετική ομάδα του ΕΚΤ. Χαιρετώ όλους τους συνέδρους που βρίσκονται αυτή την ώρα online. Θα πρέπει να πω και εγώ ότι η χθεσινή μέρα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Παρουσιάσαμε τη Ευρωπαϊάννα, παρουσιάσαμε το σπουδαίο έργο που επιτελεί το ΕΚΤ και ενημερώσαμε τους φορείς ανά την Ελλάδα για την ύπαρξη αυτής της εξαιρετικής βιβλιοθήκης που είναι το ψηφιακό υποθετήριο του πολιτισμού της Ευρώπης. Και σήμερα περνάμε σε πιο πρακτικά ζητήματα μέσα από τα οποία θα καταλάβουμε, θα ενημερωθούμε από τα στελέχη του ΕΚΤ πώς ξεκινάει μία ψηφιοποίηση, πώς εντάσσεται στο searchculture.gr με τελικό σκοπό να ανέβει στη Ευρωπαϊάννα, στην οποία, όπως είπαμε και χθες, το εθνικό μας ποσοστό θα πρέπει να ανέβει, είναι μόνο 1,17% και μία από τις προσπάθειες που πρέπει ως χώρα να κάνουμε είναι και η σημερινή και η χθεσινή, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει στο εγγύς μέλλον. Καλές εργασίες να έχετε και καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να ξεκινήσω λίγο με μερικές οδηγίες για το σημερινό σεμινάριο, παρακαλώ υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο Q&A με το όνομά σας. Εγώ θα απευθύνω τις ερωτήσεις σας μετά το τέλος κάθε παρουσίασης στους ομιλητές. Η εκδήλωση βιντεοσκοπείται και θα λάβετε ένα σχετικό mail με το link στο email που έχετε δηλώσει. Όλες οι παρουσιάσεις θα ανέβουν στο site του ΕΚΤ και όπως έχει δηλωθεί και στο κείμενο της πρόσκλησης, δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ας δούμε λίγο επιγραμματικά το σημερινό πρόγραμμα. Αρχικά, ο Νίκος Βασιλογαβράκης, επιστήμονας πληροφορίας του ΕΚΤ, θα μας μιλήσει για τις βασικές έννοιες και τις καλές πρακτικές με βάση τις οποίες τεκμηριώνουμε ένα έργο και θα αποσαφηνίσει έννοιες όπως μεταδεδομένα, σχήματα τεκμηρίωσης, λεξιλόγια, κανόνες περιγραφής και μοναδικοί προσδιοριστές. Στη συνέχεια, ο Δ. Χάρης Γεωργιάδης, μηχανικός λογισμικού και τεχνικός υπεύθυνος της υποδομής Search Culture, θα μας παρουσιάσει τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Search Culture.gr. Κατόπιν, εγώ θα σας παρουσιάσω τους σημασιολογικούς εμπλουτισμούς που υλοποιεί το ΕΚΤ. Θα μιλήσουμε για τα λεξιλόγια, για τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και πώς το Search Culture έχει υλοποιήσει λειτουργικότητες για την ενιαία αναζήτηση και ανάδειξη του περιεχομένου. Και τέλος, η καλεσμένη μας από τη Ευρωπαϊάννα, η Ηλέκτρα Οσμάνη, θα μας μιλήσει για τη διαδικασία δημοσίευσης των συλλόγων στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊάννα. Για όσους δεν παρακολούθησαν τις χθεσινές παρουσιάσεις, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Όπως λοιπόν έχουμε πει, το Search Culture είναι ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου, πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι διαπιστευμένος από τη Ευρωπαϊάννα ως Trusted Partner. Συσσωρεύει ψηφιακό περιεχόμενο από τους φορείς που το παράγουν μέσω των υποδομών τους και το διαθέτει κεντρικά μέσα από την ανοιχτή διαδικτυακή πύλη. Μέχρι σήμερα έχει συσσωρεύσει 102 συλλογές από 78 φορείς, φιλοξενεί πάνω από 830.000 τεκμήρια και έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊάννα πάνω από 500.000 τεκμήρια. Επίσης, πολύ σύντομα θα δούμε τη διαδικασία ένταξης του Search Culture και τη Ευρωπαϊάννα. Βασική προϋπόθεση για τη διάθεση του περιεχομένου του Search Culture είναι να έχει πρώτα δημοσιευτεί η συλλογή σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης και η τεκμηρίωσή της να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ και θα δούμε σήμερα. Μετά τον έλεγχο του περιεχομένου, υπογράφεται ένα πλαίσιο συνεργασίας, γίνεται η συγκομιδή και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου και δημοσιεύεται στο Search Culture και αποστέλλεται στην Ευρωπαϊάννα. Θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφό μου, τον Δ. Χάρη Γεωργιάδη, για άλλη μια σύντομη εισαγωγή στον οδηγό προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ μια σύντομη περιγραφή των οδηγών με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουμε εκδώσει.
Έχουμε εκδώσει ουσιαστικά δύο οδηγούς. Ο πρώτος, που έχει τίτλο «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές λειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου», είναι ένας οδηγός καλών πρακτικών ουσιαστικά. Ένας τόμος περίπου 100 σελίδων, που αναδεικνύει και καλύπτει αρκετά θέματα, όπως το European Data Model, το EDM, που είναι το σχήμα με τα δεδομένων που προτείνει η Europeana, τη διάθεση ψηφιακών συλλογών ως link data, ως δεσυνδεδεμένα δεδομένα, τη χρήση λεξιλογίων και θησαυρών, την χρήση μόνιμων προσδιοριστών για τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους, τις διάφορες τεχνικές ψηφιοποίησης και, και κάποιες βασικές αρχές που αφορούν στην ψηφιακή διατήρηση. Τον οδηγό αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση που βλέπετε κάτω, αλλά και στο Search Culture, αν μπείτε στην ενότητα δημοσιεύσεων. Έχουμε εκδώσει όμως πιο πρόσφατα έναν δεύτερο οδηγό με τίτλο «Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τη ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου». Ο οδηγός αυτός είναι ένας σύντομος οδηγός, μόλις 15 σελίδων, που περιλαμβάνει συνοπτικά τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που πρέπει να πληρεί ένας φορέας προκειμένου να διαθέσει τη συλλογή του στο SearchCulture.gr και κατ' επέκταση στην Europeana. Αυτό είναι το link στο οποίο μπορείτε να βρείτε τον οδηγό αυτό. Να πούμε ότι οι βασικές αυτές προδιαγραφές σήμερα έχουν ενταχθεί στις προσκλήσεις ψηφιοποίησης πολιτισμού που τρέχουν. Έτσι, στις προσκλήσεις αυτές είναι ως προϋπόθεση η συμμόρφωση των δικαιούχων με τις προδιαγραφές αυτές, καθώς και η ένταξη των παραγόμενων συλλογών στο Search Culture και μέσω του ΕΚΤ στη Europeana. Να δούμε έτσι πολύ γρήγορα ποια θέματα καλύπτουν οι βασικές προδιαγραφές. Καταρχάς, απαραίτητο είναι για έναν φορέα που θέλει να δημοσιεύσει τη συλλογή του στο Search Culture.gr και στη Europeana, είναι να διαθέτει ένα διαδικτυακό περιβάλλον μέσα από το οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπως οι συλλογές του. Κατά προτίμηση, ένα τέτοιο διαδικτυακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ένα δομημένο περιβάλλον, όπως είναι ένα αποθετήριο. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ψηφιακός πολιτιστικός πόρος, το κάθε τεκμήριο, να έχει τη δική του σελίδα με τη δική του διεύθυνση, στην οποία όταν την επισκέπτεται ο χρήστης, βλέπει βασικές πληροφορίες για το τεκμήριο, περιγραφικά με τα δεδομένα, καθώς επίσης και το link είτε για να δει είτε για να μεταφορτώσει, για να κατεβάσει δηλαδή το ψηφιακό αντικείμενο. Εμείς θα ανεξάρτητα τώρα από τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης που ακολουθεί ο κάθε φορέας. Εκεί υπάρχουν διάφορα πρότυπα τεκμηρίωσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό κομμάτι για το πώς τεκμηριώνεται ένα αντικείμενο ανάλογα και με τον τύπο του υλικού, έτσι. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι κάποια βασικά μεταδεδομένα που περιγράφουν το πολιτιστικό αντικείμενο, τα περιγραφικά μεταδεδομένα, όπως ο τίτλος, ο δημιουργός, η χρονολογία, το θέμα κλπ. Καθώς επίσης και κάποια διαχειριστικά μεταδεδομένα, κυρίως τα links στα ψηφιακά αντικείμενα, το link στη σελίδα τεκμηρίου και το link στην εικόνα προεπισκόπησης, καθώς επίσης και στα μεταδεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι άδεια χρήσης των ψηφιακών αντικειμένων του κάθε τεκμηρίου. Άρα λοιπόν, εμείς κυρίως και στις προδιαγραφές που έχουμε εκδώσει, αλλά και στο σημερινό σεμινάριο, επικεντρωνόμαστε στη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, δηλαδή ποια βασικά μεταδεδομένα θα πρέπει να διαθέσετε και με ποιον τρόπο. Ως προς το δεύτερο, ως προς τον τρόπο, τα μεταδεδομένα αυτά, τα βασικά μεταδεδομένα που λίγο είδαμε ήδη, θα πρέπει να τα διαθέσετε σε κάποιο πρότυπο σχήμα μεταδεδομένων, όπως είναι το EDM της Europeana, το Easy, το Lido,
το YDC, το WCUR κλπ. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά. Δηλαδή, θα πρέπει με τα δεδομένα σας να δοθούν σε ένα συγκεκριμένο σχήμα που να υποστηρίζεται από μας, από το Search Culture. Αυτό, και τονίζω εδώ, δεν σημαίνει ότι κατά την τεκμηρίωσή σας οι φορείς κατά την περίωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα από αυτά τα σχήματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν πολύ πιο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα σχήματα για την τεκμηρίωση. Αυτό που ζητάμε όμως είναι να τα αντιστοιχίσουν και να διαθέσουν τα μεταδεδομένα τελικά σε ένα από αυτά τα απλούστερα σχήματα μεταδεδομένων που βλέπετε εδώ. Ο τρόπος διάθεσης αυτών των μεταδεδομένων σε οποιοδήποτε από αυτά τα σχήματα θα πρέπει να γίνεται μέσα από το πρωτόκολλο IPMX. Θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Επίσης, θα πρέπει το κάθε ψηφιακό αρχείο ενός τεκμηρίου να διατίθεται με μία από τις υποστηριζόμενες άδειες χρήσης και αδειοδοτικά εργαλεία, τα οποία επίσης θα τα δούμε στη συνέχεια. Και τέλος, κομμάτι των βασικών προδιαγραφών αφορά στα ίδια τα ψηφιακά αρχεία. Και εδώ πρέπει να τονίσω, όπως και με τα μεταδεδομένα, έτσι και στα ψηφιακά αρχεία, ο οδηγός που έχουμε εκδώσει και το συγκεκριμένο σεμινάριο δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές ψηφιοποίησης ή ψηφιακής διατήρησης, αλλά επικεντρώνεται στην λειτουργικότητα των ψηφιακών αρχείων που διαθέτει ο φορέας μέσω του διαδικτύου για χρήση και επανάχρηση από τους χρήστες. Επικεντρωνόμασταν λοιπόν στα τελικά ψηφιακά αρχεία που δίνονται για μέσω διαδικτυακής διάθεσης σε σχέση με το μορφότυπό τους, με την ποιότητά τους, την ανάλυση, για παράδειγμα, για κάθε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ψηφιακών αρχείων. Ο βασικός λόγος που είναι σημαντικό να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές είναι γιατί βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, βοηθούν στην προτυποποίηση και την προτυποποίηση της πληροφορίας, ώστε να μπορεί να γίνεται κατανοητή από άλλα συστήματα και εφαρμογές, όπως είναι οι συσσωρευτές και οι κατάλογοι. Βοηθάνε στην επανάχρηση του παραγόμενου ψηφιακού υλικού και στην ανοιχτότητά του και επίσης εξασφαλίζουν τη συμβασιολογική διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων και την μακροχρόνια διαθεσιμότητα των ψηφιακών πόρων. Πριν μπούμε αναλυτικά στα συγκεκριμένα sections των προδιαγραφών, θα δώσω το λόγο τώρα στον Νίκο Βασιλογαμβράκη, που είναι επιστήμονας πληροφορίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή και θα θέσει κάποιες βασικές έννοιες γύρω από τα μεταδεδομένα και την τεκμηρίωση. Νίκο, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Βασιλογαμβράκης ο Νίκος, επιστήμονας πληροφορίας και θα μιλήσουμε για τις βασικές έννοιες του οδηγού προδιαγραφών στις οποίες μίλησε ο Χάρης, που πρέπει να δώσουμε βάρος προκειμένου να τεκμηριώσουμε τα αντικείμενά μας και συνεχεία στον τρόπο που τεκμηριώνουμε ένα έργο, αλλά και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που χρειάζονται προσοχή στην τεκμηρίωση. Λοιπόν, οι βασικές έννοιες. Πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς ονομάζουμε το ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή ψηφιακή υπόσταση. Παραδείγματος χάρη στα δεξιά μας βλέπουμε διάφορα παραδείγματα πολιτιστικών αντικειμένων όπως ένα χειρόγραφο, ένα αρχαιολογικό μνημείο, ένα κονσέρτο, ένα άγαλμα, γλυπτό κλπ. Στη συμπληκτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προσοχή μας εδώ πρέπει να στρέφεται στο εικονιζόμενο αντικείμενο και όχι στην ίδια τη φωτογραφία ως πολιτιστικό αντικείμενο. Αυτό γίνεται όμως πιο σαφές λίγο αργότερα, που θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτή την αμφισημία. Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο είναι ο πληροφοριακός πόρος που αναφέρεται σε ένα πολιτιστικό αντικείμενο και αποτελείται από ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση,
και με τα δεδομένα που περιγράφουν αυτό το πληροφοριακό πόρο. Άρα, εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε αυτούς τους πόρους περιγράφοντάς τους βασισμένοι στις αναπαραστάσεις των αντικειμένων που έχουμε μπροστά μας. Διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης ψηφιακών πολιτιστικών πόρων είναι ο ιστότοπος που διατηρεί ο φορέας, διαθέτοντας ελεύθερα σε χρήστες και τρίτα συστήματα ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους. Αυτοί οι πολιτιστικοί πόροι γίνονται διαθέσιμοι μέσω ενός συστήματος διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου. Μέσω του περιβάλλοντος διάθεσης δίνουμε επίσης και τη σελίδα τεκμηρίου κάθε πολιτιστικού πόρου, δηλαδή τη μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε τεκμήριο, όπως βλέπουμε στα πάνω δεξιά. Συστήματα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου είναι τα ψηφιακά αποθετήρια, μπορεί να είναι ψηφιακά αποθετήρια, τα digital repositories, ή συστήματα διαχείρισης ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικής έκδοσης, διαχείρισης μουσείων ή οργάνωσης αρχαιακών συλλογών. Από την άλλη, η έννοια του συσσωρευτή συμπυκνώνεται στο φορέα ο οποίος συλλέγει με τα δεδομένα ή και ψηφιακά αρχεία. Συνήθως συλλέγει και αρχεία προεπισκόπησης μέσω μιας ειδικής υποδομής συσσόρευσης. Στην Ελλάδα, το ΕΚΤ είναι αυτό που έχει θεσμικά αναλάβει το ρόλο του συσσωρευτή μέσω της υποδομής Search Culture. Τώρα, μερικοί ορισμοί χαρακτηριστικοί για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα των μεταδεδομένων και της τεκμηρίωσης. Τι είναι μεταδεδομένα? Είναι δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Με αυτή την έννοια είναι το μέσο τεκμηρίωσης των αντικειμένων, των έργων, και τα μεταδεδομένα κάνουν δυνατά την περιγραφή, την οργάνωση, την ερμηνεία και τον εντοπισμό ενός αντικειμένου. Μέσω ενός συστήματος διαχείρισης, ένα CMS δηλαδή. Τι είναι σχήμα μεταδεδομένων? Είναι το σύνολο των πεδίων που περιγράφουν ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή έννοια με δεδομένο τρόπο. Τα λεξιλόγια είναι ένα σύνολο λεξικών στοιχείων που περιγράφουν με πρότυπο τρόπο πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα ή άλλες έννοιες και μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους. Τέλος, οι κανόνες περιγραφής ενός αντικειμένου είναι ένα σύνολο οδηγιών για την πρότυπη περιγραφή του αντικειμένου, ενός προσώπου ή μιας έννοιας. Τώρα, ποια πεδία μας ενδιαφέρουν σε ένα σχήμα και ποια ζητήματα τεκμηρίωσης καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε? Τα βασικά πεδία της περιγραφής ενός αντικειμένου περιλαμβάνουν τα περιγραφικά μεταδεδομένα και απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτουμε για το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, ένα αντικείμενο μπορεί να έχει τίτλο και για να πάρουμε τον τίτλο ρωτάμε ποιο έργο έχουμε μπροστά μας. Μπορούμε να ρωτήσουμε ποιος το δημιούργησε, πότε το δημιούργησε, πού αναφέρεται, τι είδους κατηγορία είναι το αντικείμενο αυτό, πώς εκφράζεται ή και άλλα στοιχεία τα οποία δίνουμε με το πεδίο περιγραφή. Για κάθε ερώτηση βλέπετε στα δεξιά το αντίστοιχο πεδίο στο οποίο βάζουμε την πληροφορία, τη σχετική πληροφορία κάθε φορά. Όλα αυτά τα πεδία συνθέτουν το σχήμα μεταδεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα το EDM, το σχήμα μεταδεδομένων το οποίο συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε για την τεκμηρίωση των αντικειμένων σας. Μπορεί να έχουμε και άλλα σχήματα όπως το EASY, το QDC, το LIDO, το MEDS ή και άλλα σχήματα. Για να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία κάθε πεδίου, θα διατρέξουμε τα μεταδεδομένα κάποιων παραδειγματικών εγγραφών. Εδώ έχουμε τους καβαλάριδες, για παράδειγμα τους καβαλάριδες του Γιάννη Κολέφα, ένα ζωγραφικό πίνακα σε χαρτόνι. Η αξία της συμπλήρωσης κάθε πεδίου έχει δύο πτυχές. Την αξία της περιγραφής, της τεκμηρίωσης δηλαδή του αντικειμένου και δεύτερον, το εντοπισμό του αντικειμένου μέσω αυτής της περιγραφής από ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ειδικότερα, κάθε πεδίο έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις συμπλήρωσης,
αρχίζουμε από εδώ, αρχίζουμε από τον τίτλο του, που είναι υποχρεωτικός, ακόμα και αν είναι άγνωστος, οπότε βάζουμε την ένδειξη χωρίς τίτλο και αποτελεί βασικό πεδίο αναζήτησης στη φόρμα της αναζήτησης ενός συστήματος, όπως βλέπουμε κάτω αριστερά. Επίσης, συνήθως ο τίτλος φροντίζουμε να είναι συνοπτικός και να λαμβάνει μία τιμή. Με αστερίσκο έχουμε μαρκάρει τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση, οπότε ο τίτλος καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο. Ακολουθεί ο δημιουργός, επίσης υποχρεωτικό πεδίο, ακόμη και αν δεν το ξέρουμε, που στην περίπτωση αυτή βάζουμε άγνωστος δημιουργός. Απαντά στην ερώτηση ποιος δημιούργησε το έργο. Επίσης, το πεδίο του δημιουργού αντλείται συνήθως από λεξιλόγιο, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη φόρμα της αναζήτησης και λαμβάνει περισσότερες από μία τιμές. Είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε το λεξιλόγιο με το οποίο αναζητούμε τον δημιουργό βασίζεται ουσιαστικά στη δική μας τεκμηρίωση για το πεδίο δημιουργός. Ευρετηριάζουμε δηλαδή ένα σύνολο όρων για να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση στις συλλογές μας. Αυτό συμβαίνει όπως θα δούμε και με άλλα πεδία, όπως είναι ο τύπος, το θέμα, ο τόπος, η χρονική κάλυψη και οι άδειες. Αυτό το σύνολο των όρων, αντί να το δημιουργούμε εμείς βέβαια, μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο από ένα προκαθορισμένο λεξιλόγιο που έχει ήδη δημιουργηθεί για τις ανάγκες μας, όπως θα σας εξηγήσει στη συνέχεια και η συνάδελφός μου, η Αγάθη Παπανώτη. Το έργο μπορεί επίσης να έχει και συντελεστές. Είναι προαιρετική η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδία. Συνήθως αντλείται από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μία τιμές. Εδώ, για παράδειγμα, συντελεστής είναι ο συγγραφέας του θεατρικού έργου «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που ανέβηκε από το Διπεθέ της Κομωτινής. Ακολουθεί ο τύπος, δηλαδή η κατηγορία του συγκεκριμένου αντικειμένου. Πολύ σημαντικό πεδίο γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό πεδίο και γι' αυτό είναι υποχρεωτικό. Αντλείται συνήθως από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μία τιμές, μπορεί να πάρει περισσότερες από μία τιμές. Το πεδίο αυτό είναι σημαντικό γιατί αποτελεί και δίωδο αναζήτηση στη συλλογή μας. Επίσης, στο πεδίο τύπος χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εμάς, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν περιγράφουμε το οπτικό-ακουστικό μέσο, το οποίο είναι το μέσο για την προβολή του τεκμηρίου, αλλά το ίδιο το αντικείμενο που αυτό αναπαριστά. Όχι δηλαδή τη φωτογραφία, αλλά το απεικονιζόμενο αντικείμενο. Όχι το βίντεο, αλλά την εκδήλωση που υπάρχει μέσα σε αυτό. Εδώ δηλαδή περιγράφουμε το ζωγραφικό πίνακα Καβαλάριδες και όχι τη φωτογραφική του απεικόνιση από κάποιο φωτογράφο. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη, μπορούμε να καλύψουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα που μόλις αναφέραμε. Σε αυτή τη φωτογραφία, για παράδειγμα, βλέπουμε να εικονίζεται ο Παρθενώνας. Είναι λογικό, όταν έχουμε μια τέτοια φωτογραφία, να εστιάσουμε στο αντικείμενο που αυτή εικονίζει, ως το έργο που θα περιγράψουμε. Ωστόσο, κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει και την ίδια τη φωτογραφία του Παρθενώνα ως ένα επιπλέον καλλιτεχνικό δημιούργημα, το οποίο έχει φωτογράφο, χρονολογία κλπ. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαγορευτικό. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κάνουμε σε καμία περίπτωση είναι να τεκμηριώνουμε πότε το έργο και πότε τη φωτογραφία ως το βασικό έργο, μη έχοντας ουσιαστικά μια συνέπεια και μια συνοχή στον τρόπο που τεκμηριώνουμε. Και οι δύο αυτές εκδοχές περιγραφής που μόλις είπαμε είναι δυνατές, καθίστανται δυνατές μέσα από τα πρότυπα που σας παρέχουμε και ειδικότερα συγκεκριμένα το EDM είναι ένα πρότυπο, ένα σχήμα μεταδεδομένων το οποίο σας επιτρέπει να τεκμηριώσετε τη φωτογραφία και με τους δύο τρόπους. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου ο τύπος του έργου είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να είναι ο αρχαίος ναός, ο Παρθενώνας δηλαδή, αλλά η ίδια η φωτογραφία καθώς εικονίζεται σε αυτήν η Μελίνα Μερκούρη. Άρα υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο τεκμηριωτής καλείται να πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το έργο που τεκμηριώνει
και οι οποίες δεν είναι δύσκολες, καθώς το ζήτημα που εστιάζει ένα έργο είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί, να το καταλάβει κανείς. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να έχουμε συνέπεια και συνοχή στον τρόπο που τεκμηριώνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι, εκτός από τον τύπο του τεκμηρίου, να δίνουμε και τον τύπο του βασικού ψηφιακού αρχείου που το αναπαριστά το πεδίο European Type. Όταν δηλαδή δίνουμε με τα δεδομένα και ψηφιακά αρχεία σκοπεύουν να δώσουμε στη Europeana, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε συμπληρωμένο και το πεδίο European Type. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό και αντλεί από το λεξιλόγιο 5 τιμών που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου. Μπορεί να έχουμε δηλαδή text, κείμενο, image, sound, 3D απεικόνιση ή κάποιο βίντεο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην τιμή 3D που αναφέρεται στα μοντέλα 3D, δηλαδή στο μορφότυπο του αρχείου και όχι στην αναπαράστασή του. Ακολουθεί ένα άλλο ιδιαίτερο πεδίο, το θέμα. Είναι υποχρεωτικό, γι' αυτό και έχει ένα αστερίσκο. Αντλεί συνήθως από λεξιλόγιο που παίρνει περισσότερες από μία τιμές. Το θέμα είναι από τα σημαντικότερα πεδία με τα οποία αναζητούμε και εντοπίζουμε τεκμήρια, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα που αναζητάμε τεκμήρια για το θέατρο. Στο παράδειγμα της φωτογραφίας του Παρθενώνα, παρατηρούμε τη διαφορά προσέγγισης ανάμεσα στα δύο έργα. Στο πρώτο, όπου το αντικείμενό μας είναι ξεκάθαρο ο Παρθενώνας, γι' αυτό και αποτελεί τον τίτλο του έργου, ενώ στο δεύτερο, ο Παρθενώνας είναι το θέμα του έργου. Η θεματολογία του πρώτου έργου μπορεί να αφορά τη λατρεία της Αθηνάς, την αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών ή το δωρικό ρυθμό, για παράδειγμα, ενώ του δεύτερου θεματολογία αποτελούν οι αρχαίοι ναοί, ο ίδιος ο Παρθενώνας ή κάποιο ηλιοβασίλεμα στην Αθήνα. Παρομοίως και στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη, η θεματολογία μπορεί να αφορά την ίδια τη Μελίνα, τον Παρθενώνα ή γενικά πολιτικές προσωπικότητες. Ακολουθεί ο τόπος ή η γεωγραφική κάλυψη που περιλαμβάνει το τόπο όπου δημιουργήθηκε ή αναφέρεται ένα έργο. Συνήθως αντλεί από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μία τιμές. Ο χρόνος δημιουργίας του έργου που μπορεί να περιλαμβάνει ένα χρονολογικό διάστημα και συνήθως καταχωρίζεται με συγκεκριμένη μορφή, τη λεγόμενη το date pattern, δηλαδή μέρα, μήνας και έτος. Η χρονική κάλυψη που συνήθως αναφέρεται θεματικά σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο που καλύπτει ένα έργο, τις περισσότερες φορές λαμβάνει τιμές από λεξιλόγια που μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Εδώ η τεκμηρίωσή μας με χρονική κάλυψη τη μεταπολίτευση τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από το λεξιλόγιο που περιλαμβάνει αυτό τον όρο, όπως βλέπουμε και στη φόρμα της αναζήτησης, κάτω αριστερά. Η γλώσσα είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό πεδίο και ο διπλός αστερίσκος που έχουμε μαρκάρει το πεδίο αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό κατά συνθήκη, δηλαδή συμπληρώνεται μόνο στα κειμενικά έργα ή στα οπτικοακουστικό ή στα έργα που είναι οπτικοακουστικό υλικό, που περιλαμβάνουν συνήθως ομιλία, τραγούδι, οπότε έχουμε γλώσσα έκφρασης. Συνήθως παίρνει λεξιλογικές τιμές και μπορεί φυσικά να είναι περισσότερες από μία, να έχουμε ένα πολύγλωσσο έργο. Τέλος, στα περιγραφικά με τα δεδομένα υπάρχει και η περιγραφή. Είναι ένα πεδίο προαιρετικό. Συνίσταται να είναι συνοπτική και συνήθως περιλαμβάνει λεπτομέρειες και πτυχές του έργου που δεν έχουν καλυφθεί από τα προγενέστερα πεδία. Εκτός από τα περιγραφικά με τα δεδομένα, έχουμε όμως και κάποια άλλα που είναι σημαντικό να δοθούν, διότι εξυπηρετούν τη διάθεση και την προβολή του αντικειμένου. Το link σελίδα του τεκμηρίου, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτική η συμπληρωσή του, γιατί ουσιαστικά παραπέμπει στη σελίδα περιγραφής του τεκμηρίου. Το link στην εικόνα προεπισκόπησης δεν είναι υποχρεωτικό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να το δημιουργήσουμε εμείς,
Ωστόσο, καλό είναι να το παρέχουμε. Υποχρεωτική είναι επίσης η συμπλήρωση του link για το ψηφιακό αρχείο, δηλαδή την ψηφιακή αναπαράσταση του έργου που περιγράφουμε. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και πρόσθετα ψηφιακά αρχεία, παραδείγματος χάρη χωριστές σελίδες ενός βιβλίου, τα τμήματα μιας θεατρικής παράστασης, το πρόγραμμά του δηλαδή, το βίντεο, το κείμενο. Θυμίζω ότι παράλληλα με το βασικό ψηφιακό αρχείο δίνουμε και τον τύπο του αρχείου αυτού στο πεδίο Europeana Type. Τέλος, η άδεια χρήσης είναι πολύ σημαντικό πεδίο και γι' αυτό είναι υποχρεωτικό, καθώς εξασφαλίζει τους όρους χρήσης και επανάχρησης του ψηφιακού αρχείου ή των αρχείων ή της εικόνας προεπισκόπησης από τους επισκέπτες ή τους χρήστες. Συνήθως είναι όροι ενός λεξιλογίου αδειών, συνήθως η άδεια της Creative Commons, και λαμβάνει μία τιμή. Προαιρετική είναι επίσης και η συμπλήρωση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου, η οντότητα δηλαδή που είναι πνευματικά υπεύθυνη για το έργο. Συνοψίζοντας, βλέπουμε στους τρεις αυτούς πίνακες τα πεδία με τα δεδομένα που μόλις διατρέξαμε με την υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης στη δεξιά στήλη. Παρατηρούμε πάλι ότι υποχρεωτικά είναι τα πεδία που έχουν ένα αστερίσκο. Με δύο αστερίσκους βάζουμε πεδία τα οποία είναι συνιστόμενα ή πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά κατά συνθήκη, όπως είναι η γλώσσα. Για τεκμήρια τα οποία έχουν κείμενο, ομιλία κλπ. Ο δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει τις διαδικτυακές διευθύνσεις και ο τρίτος πίνακας τους όρους χρήσης των ψηφιακών αρχείων. Θυμίζουμε πάλι, συνοψίζοντας, ότι μπορούμε, εφόσον το απαιτεί η πολιτική μας, να τεκμηριώσουμε ακόμα και τη διπλή εκδοχή ενός έργου. Παραδείγματος χάρη τη φωτογραφία του Παρθενώνα, όπου μια φωτογραφία ουσιαστικά μπορεί να περιγράφει δύο ξεχωριστά έργα, το ίδιο το αντικείμενο, στην προκειμένη περίπτωση του Παρθενώνα, ή τη φωτογραφία του Παρθενώνα, ερμηνεύοντας την ίδια τη φωτογραφία σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο προς τεκμηρίωσης. Θυμίζουμε επίσης ότι τη δυνατότητα αυτή, τη διπλή δυνατότητα τεκμηρίωσης δύο έργων, παρέχει με κατάλληλο τρόπο το Europeana Data Model. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν έχουμε ερωτήσεις, θα χαρώ πολύ να τις απαντήσω στο τέλος. Και περνάω το λόγο στην Αγάπη την Παπανώτη. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, αλλά επειδή θεωρώ ότι θα απαντηθούν στην επόμενη παρουσίαση του κυρίου Γεωργιάδη, προτείνω ότι να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις του δικού σας κομματιού τότε. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Χάρη, ο λόγος σε σένα. Μας παρουσίασε ο Νίκος βασικά τα βασικά πεδία τα οποία θα πρέπει να δώσετε, θα πρέπει να παρέχετε για κάθε ψηφιακό πολιτιστικό πόρο. Και τώρα θα δούμε πώς αυτά τα πεδία με ποιον τρόπο θα δώσετε αυτά τα πεδία, δηλαδή θα δούμε τα διαφορετικά σχήματα που υποστηρίζουμε και με ποιον τρόπο θα αντλήσουμε τις εγγραφές των μεταδεδομένων σε οποιοδήποτε από το σχήμα επιλέξετε. Ο τρόπος με τον οποίο όποιο σχήμα και αν επιλέξετε, θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια, θα πρέπει να διαθέσετε τις εγγραφές των μεταδεδομένων είναι μέσω του πρωτοκόλλου OIPMH. Το πρωτόκολλο OIPMH είναι ένα API, ένα στάνταρ που υποστηρίζουν ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια και που επιτρέπουν σε τρίτα συστήματα, όπως είναι οι συσσωρευτές και οι κατάλογοι, να αντλούν on demand τις εγγραφές με τα δεδομένων των αντικειμένων που περιλαμβάνουν. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά ώστε συσσωρευτές και κατάλογοι και ευρετήρια να αντλούν τα μεταδεδομένα με ένα στάνταρ τρόπο. Ποια σχήματα υποστηρίζονται?
Το IPMH είναι agnostic σχήματος, δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει, μπορεί να διαθέσει εγγραφές μεταδεδομένων σε οποιοδήποτε σχήμα. Παρ' όλα αυτά, το OIDC, για το οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, θεωρείται υποχρεωτικό για το πρωτόκολλο. Το IPMH πρωτόκολλο απαντά σε κάποιες ερωτήσεις ουσιαστικά, όπως είναι η εξής. Ποια σχήματα μεταδεδομένων υποστηρίζει το αποθετήριο ή, ανάλογα με την απάντηση που θα πάρουμε, ποιες, μπορούμε να ζητήσουμε τις εγγραφές, όλες τις εγγραφές μεταδεδομένων σε κάποιο από τα υποστηριζόμενα σχήματα, όπως το IDC. Έτσι λοιπόν μπορώ να κάνω επίσης και πιο σύνθετες ερωτήσεις, όπως θέλω όλες τις εγγραφές, για παράδειγμα στο σχήμα EDM, που προσθέθηκαν ή ενημερώθηκαν τον τελευταίο μήνα, διότι το πρωτόκολλο IPMH έχει και έναν μηχανισμό για incremental harvesting, όπως λέγεται, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε μόνο τις εγγραφές των μεταδεδομένων που είτε προσθέθηκαν σε ένα συγκεκριμένο διάστημα είτε ενημερώθηκαν μέσα σε αυτό. Το πρωτόκολλο IPMH ευτυχώς υποστηρίζεται εγγενώς από όλα σχεδόν τα δημοφιλή λογισμικά οργάνωσης και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, όπως είναι το DSpace, το Omega, το Omega ή το OJS που είναι για ηλεκτρονικά περιοδικά. Και υπάρχουν όμως διαθέσιμα plugins και για άλλα CMS, όπως είναι το Drupal και το WordPress. Οπότε είναι αρκετά εύκολο στο να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, ένα πραγματικό παράδειγμα. Το URL που βλέπετε πάνω είναι μια συγκεκριμένη κλίση ο IPMH. Το κόκκινο κομμάτι είναι το IPMH endpoint, όπως λέγεται, δηλαδή το URL που ένας φορέας κάνει advertise ως endpoint για, για το IPMH πρωτόκολλο. Και στο κομμάτι που ακολουθεί με μαύρο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα με το verb list με τα data formats, το οποίο όταν θέτουμε το συγκεκριμένο ερώτημα το repository, το αποθετήριο απαντάει με τα υποστηριζόμενα formats, με τα υποστηριζόμενα δηλαδή σχήματα, με τα υποστηριζόμενα σχήματα μεταδεδομένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση το EDM, το EASY και το IDC. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο ερώτημα. Ζητάμε τη λίστα εγγραφών, με το verb list records δηλαδή, και συγκεκριμένα για το σχήμα μεταδεδομένων EASY. Και αυτό που θα πάρουμε είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Για κάθε εγγραφή παίρνουμε τα μεταδεδομένα σε XML στο σχήμα που ζητήσαμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο EASY. Και επίσης, για κάθε εγγραφή, εκτός από την ενσωμάτωση των μεταδεδομένων στο σχήμα αυτό, υπάρχουν και κάποια άλλα διαχειριστικά μεταδεδομένα του πρωτοκόλλου, όπως είναι ο identifier ή ένα date stamp, δηλαδή ο χρόνος στον οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη εγγραφή. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά σχημάτων μεταδεδομένων, τα οποία υποστηρίζουμε στο setcult.gr, όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη λίστα. Τα τέσσερα από αυτά, το IDC, το Qualified DC, το EASY και το EDM, βασίζονται όλα στα Dublin Core παιδεία, για τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη επιλογή εδώ, λοιπόν, είναι να διαθέσετε μέσω του IPMH πρωτοκόλλου τα μεταδεδομένα σας σε δύο σχήματα, και στο IDC και στο MATS. Και αυτό γιατί το IDC δεν περιλαμβάνει όλα τα μεταδεδομένα που σας παρουσίασε προηγουμένως ο Νίκος και συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνει τα πεδία που αφορούν στις διαδικτυακές διευθύνσεις, στα URLs των ψηφιακών αρχείων. Για το λόγο αυτό, αυτά τα πεδία θα τα πρέπει να τα αντλήσουμε από ένα δεύτερο σχήμα, συγκεκριμένα από το MATS, το οποίο υποστηρίζει την διάθεση ψηφιακών αρχείων.
Η δεύτερη επιλογή είναι αντίστοιχη, είναι η χρήση του σχήματος Qualified DC, επίσης βασίζεται στο Dublin Core και συγκεκριμένα στο Qualified Dublin Core. Και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει όμως να παρέχετε τα μεταδεδομένα σας και μέσω του MEDS σχήματος, προκειμένου να λάβουμε τις διαδικτυακές διευθύνσεις των ψηφιακών αρχείων. Η τρίτη επιλογή είναι το EASY, είναι το πρώτο σχήμα που πρότεινε πριν από περίπου 12 χρόνια η Europeana, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μεταδεδομένα που απαιτούνται και που σας παρουσιάσαμε. Η τέταρτη επιλογή, την οποία συστήνουμε κιόλας, είναι το EDM, το European Data Model, που είναι το πρόσφατο σχήμα μεταδεδομένων που προτείνει η Europeana. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπερτερεί του προκατόχου του, του EASY. Και η πέμπτη επιλογή είναι το LIDO, το οποίο είναι ένα σχήμα μεταδεδομένων για την περιγραφή μουσιακών συλλογών. Και αυτό είναι μια επιλογή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών που υποστηρίζει εκγενώς το συγκεκριμένο σχήμα, όπως είναι για παράδειγμα το Museum Plus. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα διάθεσης μεταδεδομένων μέσω του YDC ή του Qualified DC σε συνδυασμό με το MEDS. Ας δούμε όμως μια πολύ σύντομη εισαγωγή στο Dublin Core. Το Dublin Core είναι ένα ουσιαστικά σύνολο από 15 πεδία μεταδεδομένων που δημοσιεύθηκε το 1995, αρχικά με σκοπό να υπάρχει ένα μίνιμουμ διαλειτουργικότητα στην περιγραφή ψηφιακών πόρων που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Στο αριστερό κομμάτι του πίνακα που βλέπετε εδώ τα 15 βασικά πεδία του Dublin Core. Το 2000 δημοσιεύθηκε το Qualified Dublin Core, το οποίο ουσιαστικά, εκτός από τα 15 βασικά πεδία του Dublin Core, περιλαμβάνει και περίπου 40 εξειδικεύσεις αυτών, τις οποίες τις βλέπετε στο δεξί κομμάτι του πίνακα. Και πάμε να δούμε συγκεκριμένα τώρα το σχήμα YDC. Όπως είπαμε, βασίζεται στο Core Dublin Core. Στο αριστερό κομμάτι βλέπετε 10 από τα Dublin Core πεδία που χρειαζόμαστε και που αντιστοιχούν σε περιγραφικά πεδία μεταδεδομένων που σας παρουσίασε προηγουμένως ο Νίκος. Για παράδειγμα, το DC Title που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε τον τίτλο, το DC Type που θα χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε τον τύπο του τεκμηρίου αλλά και τον European τύπο, το DC Creator για τον δημιουργό, το Contributor για τον συντελεστή, το DC Subject για το θέμα, το DC Date για την χρονολογία. Το DC Coverage είναι ένα πεδίο για να δώσουμε τόσο τη χρονική όσο και τη γεωγραφική κάλυψη. Το Description είναι για να δώσουμε μια περιγραφή του πολιτιστικού μας πόρου. Και το DC Rights θα το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε τόσο τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, όσο και την άδεια χρήσης του ψηφιακού αρχείου. Το DC Identifier θα το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε το URL της σελίδας τεκμηρίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και υποχρεωτικό πεδίο που ανακατευθύνει ουσιαστικά στη σελίδα περιγραφής του τεκμηρίου στο αποθετήριό σας. Όπως βλέπουμε όμως, υπάρχουν τρία βασικά και υποχρεωτικά πεδία. Το URL του βασικού ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης, τυχόν URL τυχόν επιπρόσθετων ψηφιακών αρχείων που περιλαμβάνουν στο τεκμήριο, καθώς και το URL του thumbnail της εικόνας προεπισκόπησης, τα οποία δεν έχουν αντίστοιχα στο DC. Όπως σας είπα και προηγουμένως και θα δούμε και στη συνέχεια, αυτά θα πρέπει να τα δώσετε μέσω του σχήματος MEDS. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Ένα υποθετικό τεκμήριο Α. Το τεκμήριο αυτό, που βλέπουμε εδώ μια υποθετική σελίδα τεκμηρίου, έχει τίτλο «Η Βασίλισσα Αμαλία». Είναι ένα ζωγραφικό έργο που δημιούργησε ο Νικηφόρος Λίτρας. Έχει τρεις τιμές ως θέμα, κάθε μία και στα ελληνικά και στα αγγλικά. «Αμαλία της Ελλάδος», «Ελληνική ιστορία και σχολή του Μονάχου», καθώς
Ο Λίτρας είναι ένας εκπρόσωπος της συγκεκριμένης σχολής, του συγκεκριμένου ρεύματος. Η ημερομηνία δημιουργίας του συγκεκριμένου έργου είναι το 1865. Το έργο δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Στην περιγραφή δούμε και άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι πρόκειται για λάδι σε χαρτόνι. Και εδώ επίσης αναφέρεται και ο γεωροπαίανα τύπος, μία από τις πέντε τιμές που είπαμε, image στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο δεξί κομμάτι, ο χρήστης αυτής της υποθέτμενης σελίδας τεκμηρίου βλέπει μία φωτογραφία που απεικονίζει το ζωγραφικό έργο. Υπάρχει προφανώς ένα link για να κατεβάσει κάποιος για να μεταφορτώσει στο ψηφιακό αρχείο ή για να το δει στην καλύτερη του ποιότητα. Επίσης υπάρχει άδεια χρήσης βάσει της οποίας ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένη εικόνα, το συγκεκριμένο ψηφιακό αρχείο. Υπάρχει επίσης και πληροφορία για τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Να δούμε τώρα αυτό το τεκμήριο, αυτός ο πολιτιστικός πόρος, πώς τα μεταδεδομένα του, πώς αναπαρίστανται με το σχήμα YDC, σε XML. Η αναπαράσταση είναι αυτή που βλέπετε. Βλέπουμε ότι το κάθε Dublinkor πεδίο δίνεται πολλές φορές περισσότερες από μία φορές, όπως για παράδειγμα ο τίτλος, ο τύπος εδώ που δίνεται δύο φορές, μία φορά στα ελληνικά και μία φορά στα αγγλικά. Άρα λοιπόν ενώ έχουμε έναν τύπο στην πραγματικότητα προκειμένου να δώσουμε την απόδοση και στα ελληνικά και στα αγγλικά χρησιμοποιούμε δύο φορές το πεδίο DC Type και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το γνώρισμα XML Lang μέσω του οποίου δίνουμε τη γλώσσα της τιμής, ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα. Συστήνουμε έντονα να δίνετε μέσω του γνωρίσματος XML Lang την γλώσσα της κάθε περιγραφικής τιμής. Και πάμε τώρα να δούμε το σχήμα Qualified DC. Που, όπως είπαμε, βασίζεται χρησιμοποιεί περισσότερα, χρησιμοποιεί και τις εξειδικεύσεις των Dublinkor πεδίων. Εδώ, για παράδειγμα, τον τίτλο το δίνουμε και πάλι από το DC Title, αλλά αυτή τη φορά μπορούμε να δώσουμε και εναλλακτικό τύπο χρησιμοποιώντας την εξειδίκευση τίτλου DC Terms Alternative. Ο τύπος τεκμηρίου και ο γεωροπαίανα τύπος δίνονται πάλι από το DC Type. Εδώ μια διαφορά είναι ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές για την ημερομηνία. Εκτός από το DC Date, για παράδειγμα, υπάρχει το DC Terms Creative που δίνει συγκεκριμένα την χρονολογία δημιουργίας. Υπάρχουν και άλλες εξειδικεύσεις ημερομηνίας στο Qualified DC, όπως είναι η ημερομηνία έκδοσης, για παράδειγμα. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η χρονική κάλυψη και η γεωγραφική κάλυψη πλέον δίνονται από ξεχωριστά πεδία, το DC Terms Temporal και το DC Terms Spatial αντίστοιχα, που και τα δύο αποτελούν εξειδικεύσεις του DC Coverage του Core DC. Επίσης, ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων πλέον δίνεται εκτός από το DC Rights, μπορεί να δοθεί και ακόμα καλύτερα, δηλαδή να δοθεί από το εξειδικευμένο πεδίο DC Terms Rights Holder, ενώ η άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου πλέον έχει ένα εξειδικευμένο πεδίο, το DC Terms License. Στο DC Identifier και πάλι δίνουμε το URL της σελίδας τεκμηρίου, ενώ και στο Qualified DC τα URL στα ψηφιακά αρχεία δεν έχουν αντίστοιχα πεδία και θα πρέπει να τα δώσουμε μέσω MATS. Αυτή είναι η αναπαράσταση σε Qualified DC του ίδιου παραδείγματος. Βλέπουμε εδώ τις διαφορές, όπως για παράδειγμα τα πεδία DC Terms Spatial και DC Terms στο DC Terms Spatial, μέσω του οποίου δίνουμε την τοποθεσία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τεκμήριο, όπως επίσης τα πεδία DC Terms Rights Holder για τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων και το DC Terms License για την άδεια χρήσης. Πώς λοιπόν θα δώσουμε τα URL των ψηφιακών αρχείων? Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω ενός σχήματος που υποστηρίζει τη διάθεση URL ψηφιακών αρχείων. Ένα από αυτά είναι το MATS.
Το καλό με το MEDS είναι ότι όπως και με το OIDC και το Qualified DC υποστηρίζεται εγγενώς από το IPMH δημοφιλών συστημάτων όπως είναι το DSpace, οπότε είναι αρκετά εύκολο στο να το υποστηρίξετε. Ωστόσο, εάν το σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει εγγενώς το MEDS, δεν θα σας προτείναμε να, να υλοποιήσετε το MEDS προκειμένου να δώσετε με τα δεδομένα σας με κάποιον συνδυασμό YDC και MEDS ή Qualified DC και MEDS. Θα σας προτείναμε καλύτερα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να υλοποιήσετε το πρωτόκολλο EASY, το οποίο περιλαμβάνει όλα με τα δεδομένα. Πάντως, ένα παράδειγμα MEDS εγγραφής με τα δεδομένων είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Το MEDS παρέχει και τα περιγραφικά με τα δεδομένα. Εδώ δεν έχω παραλείψει από το να βάλω στο παράδειγμα, γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι τρεις τελίτσες. Ούτως ή άλλως όμως εμείς τα περιγραφικά με τα δεδομένα δεν θα τα αντλήσουμε από το MEDS, θα τα αντλήσουμε είτε από το IDC είτε από το Qualified DC. Εδώ όμως βλέπετε με ποιον τρόπο στο MEDS μπορούμε να δώσουμε τα ψηφιακά μας αρχεία με αυτές τις ομάδες πεδίων για το ψηφιακό αρχείο, το βασικό ψηφιακό αρχείο και το thumbnail και την εικόνα προεπισκόπησης. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη επιλογή που έχετε, το EASY. Το EASY είναι αρκετά απλό. Βασίζεται και αυτό στα duplicate πεδία για τα περιγραφικά με τα δεδομένα. Εισάγει όμως και κάποια πεδία της Europeana που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε μεταξύ άλλων και τα URLs των ψηφιακών αρχείων. Έτσι λοιπόν εισάγει το Europeana Rights. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο EASY για να δώσουμε την άδεια χρήσης του ψηφιακού αρχείου και όχι το DC Terms License. Το Europeana Type, που είναι αποκλειστικά για το Europeana τύπο, image, video, sound, text και 3D, αυτές τις τιμές υποστηρίζει. Το URL της σελίδας τεκμηρίου στο EASY το δίνουμε μέσα από το πεδίο ISONAT και όχι από το DC Identifier πλέον, ενώ τα URLs των ψηφιακών αρχείων δίνονται από το ISON BY για το βασικό ψηφιακό αρχείο, το ένα βασικό ψηφιακό αρχείο. Εάν έχουμε επιπρόσθετα ψηφιακά αρχεία, αυτά τα δίνουμε από το HashView, το οποίο είναι πολλαπλό, άρα μπορούμε να δώσουμε περισσότερα από ένα επιπρόσθετα ψηφιακά αρχεία. Και το URL της εικόνας προεπισκόπησης δίνεται μέσα από το πεδίο Europeana Object. Κάπως έτσι μοιάζει η εγγραφή σε EASY, για το παράδειγμα το οποίο παρουσιάσα προηγουμένως. Έτσι βλέπουμε λοιπόν εδώ τα περιγραφικά με τα δεδομένα που δίνονται μέσα από DC και DC Terms πεδία, ενώ κάνουμε εδώ focus στα πεδία της Europeana, το Europeana Rights για την άδεια χρήσης, μια άδεια χρήσης Creative Commons στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Europeana Type στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τιμή Image, το ISONAT για τη σελίδα τεκμηρίου, το ISONBY για το βασικό URL του ψηφιακού αρχείου και το Object για το URL του Thumbnail. Και πάμε να δούμε τώρα το EDM, το οποίο είναι και το νεότερο σχήμα που προτείνει η Europeana και που σας προτείνουμε. Το Europeana Data Model βασίζεται και αυτό στο Dublin Core, όμως εισάγει κάποιες καινοτομίες. Καταρχάς, διαχωρίζει, η βασική του καινοτομία είναι ότι διαχωρίζει την περιγραφή του πολιτιστικού, τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το πολιτιστικό αντικείμενο από τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την ψηφιακή του αναπαράσταση, δηλαδή από τα μεταδεδομένα του ψηφιακού αρχείου. Μία άλλη καινοτομία του EDM είναι ότι δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης όρων από καθιερωμένα λεξιλόγια μέσω URI αναφορών σε αυτούς τους όρους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του EDM είναι ότι πρόκειται για ένα RDF μοντέλο δεδομένων, που σημαίνει ότι εάν διαθέτετε τα μεταδεδομένα σας σε EDM, ταυτόχρονα τα διαθέτετε και σε RDF, άρα είσαστε ένα βήμα πιο κοντά από το να διαθέσετε έτσι
τις περιγραφές των αντικειμένων σας ως διασυνδεδεμένα δεδομένα. Το EDM, σε αντίθεση με όλα τα σχήματα που είδαμε μέχρι τώρα, δεν είναι ένα flat σχήμα. Ομαδοποιεί τα μεταδεδομένα, τα πεδία, σε τρεις ομάδες που ονομάζουμε κλάσεις. Την κλάση Ore Aggregation, που είναι μια κλάση ομπρέλα ουσιαστικά και περιγράφει τον ψηφιακό πολιτιστικό πόρο και είναι αυτή η κλάση που περιλαμβάνει κυρίως διαχειριστικά μεταδεδομένα όπως είναι τα URLs των ψηφιακών αρχείων. Η δεύτερη κλάση είναι το EDM Provided CHO. Το CHO βγαίνει από το Cultural Heritage Object. Είναι η κλάση που περιλαμβάνει τα περιγραφικά μεταδεδομένα, δηλαδή τα μεταδεδομένα που περιγράφουν αποκλειστικά το πολιτιστικό αντικείμενο. Και τέλος, την κλάση EDM Web Resource, που είναι μια προαιρετική κλάση μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε μεταδεδομένα για ένα ψηφιακό αρχείο το οποίο περιλαμβάνονταν στο Ore Aggregation. Εδώ βλέπουμε πιο αναλυτικά τα βασικά πεδία του EDM, χωριζόμενα στις τρεις κλάσεις. Έτσι, στο Provided CHO βλέπουμε τα περιγραφικά πεδία, που είναι κυρίως Dublin και Qualified DC πεδία, όπως επίσης και το πεδίο της Europeana, το EDM Type, για να δώσουμε το Europeana τύπο. Στη δεύτερη ομάδα, στη δεύτερη κλάση, το Ore Aggregation, εδώ περιλαμβάνονται τα πεδία EDM Rights για την άδεια χρήσης ψηφιακών αρχείων, η ISO-NAT για το URL στις ενέργεια τεκμηρίων, το ISO-NBY για το URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο, το HasView που είναι πολλαπλό πεδίο για τα URL επιπρόσθετο των ψηφιακών αρχείων και το Object για το URL της εικόνας προεπισκόπησης και το Web Resource που περιλαμβάνει μεταδεδομένα και πεδία όπως είναι ο τύπος, ο δημιουργός ή ακόμα και συγκεκριμένη άδεια χρήσης που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο ψηφιακό αρχείο, για παράδειγμα σε ένα από τα ψηφιακά αρχεία στο ISO-NBY ή σε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο HasView. Αυτή είναι είναι το ίδιο μας παράδειγμα πώς απεικονίζεται σε μια EDM εγγραφή, στην απλούστερη περίπτωση. Έτσι βλέπουμε ότι στην κλάση Provided CHO περιλαμβάνονται τα περιγραφικά πεδία του πολιτιστικού αντικειμένου, ενώ στην κλάση Ore Aggregation περιλαμβάνονται τα διαχειριστικά πεδία. Πάμε να δούμε όμως γιατί το EDM πραγματικά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, βλέποντας ένα λίγο πιο σύνθετο παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, που είναι και πάλι ένα υποθετικό παράδειγμα, βλέπουμε ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, συγκεκριμένα ένα ειδόλιο. Ο τίτλος του είναι ειδόλιο Σιλινού Κιθαροδού. Το συγκεκριμένο ειδόλιο δημιουργήθηκε στο διάστημα μεταξύ 400 και 350 π.Χ. Και ως θέμα ο φορέας εδώ έχει δώσει τις τιμές Σελινή, που είναι κάποιες μορφές μυθολογίας, και την τιμή Ελληνική Μυθολογία, και τις δύο τιμές τις έχει δώσει σε ελληνικά και σε αγγλικά. Ενώ στη γεωγραφική κάλυψη βλέπουμε την Μίεζα Ημαθίας, όπου είναι και η τοποθέτηση που βρέθηκε το συγκεκριμένο τεκμήριο. Ο Europeana τύπος είναι εδώ πάλι image. Εδώ όμως το διαφορετικό που βλέπουμε είναι ότι στο δεξί κομμάτι της οθόνης βλέπετε και πληροφορίες για το ψηφιακό αρχείο, για τη φωτογραφία που απεικονίζει το συγκεκριμένο ειδόλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια φωτογραφία η οποία έχει δημιουργό, έχει έναν φωτογράφο ως δημιουργό, τον Στουρνάρα Στέφανο, που είναι ένας γνωστός φωτογράφος μεταξύ άλλων και αρχαιοτήτων, και βλέπουμε και μια ημερομηνία δημιουργίας της συγκεκριμένης φωτογραφίας το 1990. Φυσικά βλέπουμε και την άδεια χρήσης και τον κάτοχο προβλητικών δικαιωμάτων για τη χρήση του συγκεκριμένου ψηφιακού αρχείου. Εδώ λοιπόν, αν χρησιμοποιούσαμε ένα flat σχήμα, όπως το IDC ή το EASY που είδαμε προηγουμένως, και βάζαμε όλα αυτά τα περιγραφικά μεταδεδομένα μαζί, θα υπήρχε μια σύγχυση, γιατί θα ήταν δύσκολο να διακρίνουμε ποια μεταδεδομένα αφορούν ποιο έργο. Το ειδόλιο ή τη φωτογραφία. Έτσι θα βλέπαμε δηλαδή ως δημιουργό
τον Στουρνάρα Στέφανο, δεν θα ήταν εμφανές αν πρόκειται για τον δημιουργό της φωτογραφίας ή για τον δημιουργό του ειδωλίου, αντίστοιχα και για την ημερομηνία. Το EDM, λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα αυτό, χρησιμοποιώντας την κλάση Web Resource για να δώσουμε εκεί τα μεταδεδομένα του ψηφιακού αντικειμένου. Έτσι, στο παράδειγμα που βλέπουμε εδώ, στο Provider CHO δίνουμε αποκλειστικά τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το βασικό μας πολιτιστικό αντικείμενο, που είναι το ειδόλιο, και στο Ore Aggregation, στο EDM Shown By, έχουμε το URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο, έτσι, αλλά επιπροσθέτως, για το URL το συγκεκριμένο του βασικού ψηφιακού αρχείου, δίνουμε περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το EDM Web Resource, για να δώσουμε με τα δεδομένα που αφορούν στο ψηφιακό αρχείο, όπως είναι ο τύπος, ο δημιουργός και η χρονολογία. Εδώ κάνουμε λίγο focus αυτά που μόλις περιέγραψα στα μεταδεδομένα της κλάσης Web Resource. Και ας πάμε για να δούμε και ένα τρίτο παράδειγμα που και εδώ φαίνεται η αξία του EDM σε σχέση με την εκφραστικότητα που παρέχει. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το υποθετικό τεκμήριο μία συναυλία. Δηλαδή εδώ το τεκμήριο παρουσιάζει μία συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Βλέπουμε στο αριστερό κομμάτι τους συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης. Έτσι, ο υπεύθυνος της ορχήστρας, η ίδια η ορχήστρα, ο υπεύθυνος ήχου κλπ. Ως θέμα ο φορέας δίνει Έλληνες καλλιτέχνες και έντεχνη μουσική. Η συναυλία έλαβε χώρα το 1994 στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εδώ λοιπόν το πολιτιστικό μας αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο ουσιαστικά άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μια παράσταση. Ο φορέας εδώ δίνει δύο ψηφιακά αντικείμενα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο τεκμήριο, τη συγκεκριμένη συναυλία. Δίνει ως πρώτο ψηφιακό αρχείο το πρόγραμμα σε μορφή PDF, το πρόγραμμα της παράστασης και ως δεύτερο ψηφιακό αρχείο μια φωτογραφία που τραβήχθηκε από τη συγκεκριμένη συναυλία. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε και πάλι ότι μπορούμε να δώσουμε με τα δεδομένα πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά τα δύο ψηφιακά αρχεία, με τα δεδομένα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά του βασικού μας πολιτιστικού αντικειμένου εδώ, που είναι η συναυλία. Και κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας το EDM. Στο Provider CSO δίνουμε μόνο περιγραφικά με τα δεδομένα που αφορούν στη συναυλία, και μετά στο Ore Aggregation δίνουμε τα δύο ψηφιακά μας αρχεία, το βασικό στο Shown By που είναι το πρόγραμμα, το URL στο PDF του προγράμματος, και το URL στο JPEG, στη φωτογραφία, το δίνουμε με το HashView, και για τα δύο αυτά URLs δίνουμε μέσω δύο web resource πόρων με τα δεδομένα που αφορούν το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Έτσι, για το πρώτο έχουμε για παράδειγμα τύπο πρόγραμμα και για το δεύτερο έχουμε τύπο φωτογραφία. Το λοιπόν είναι το βασικό ψηφιακό αρχείο και το συνοδευόμενο web resource, και αυτό είναι το δευτερεύον ψηφιακό αρχείο και το συνοδευόμενο web resource. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, το EDM δίνει επιπροσθέτως και τη δυνατότητα να δώσουμε σε συγκεκριμένες τιμές περιγραφικών πεδίων όρους από λεξιλόγια και θησαυρούς και authority files, και να δώσουμε τις τιμές αυτές ως URI αναφορές, όπως λέμε. Ωστόσο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, εφόσον χρησιμοποιήσουμε URI αναφορές σε εξωτερικά λεξιλόγια, προτρέπει η Γιουροπεάνα και εμείς να δώσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες εκτός από το URI, χρησιμοποιώντας μία από τις συγκείμενες κλάσεις του EDM, που είναι το SCOS Concept για έννοιες που δίνονται μέσα από τα πεδία DC Type και DC Subject, EDM Agent για φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς που μπορεί να δίνονται μέσα από τα πεδία DC Creator, DC Contributor και DC Subject επίσης, την κλάση EDM Timespan για ιστορικές περιόδους που μπορεί να δίνονται μέσα από τα πεδία DC Date ή DC Terms Temporal, και τέλος την κλάση EDM Place για τοποθεσίες που μπορεί να δίνονται μέσα από το περιγραφικό πεδίο DC Terms Spatial.
Θα δούμε λιγάκι τι σημαίνει αυτό. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά δύο επιλογές. Στο αριστερό κομμάτι είναι αυτό που είδαμε μέχρι τώρα, όπου στην τιμή DCType δίνουμε μια λεκτική τιμή, τη λέξη ειδόλιο. Και μάλιστα προκειμένου να δώσουμε την τιμή αυτή και σε μια δεύτερη γλώσσα, όπως τα αγγλικά, στο παράδειγμα εδώ, χρησιμοποιούμε δεύτερη φορά το πεδίο DCType για να δώσουμε και την τιμή figurine. Εάν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όμως μια URI αναφορά σε κάποιο εξωτερικό λεξιλόγιο, θα κάνουμε αυτό που βλέπετε στο δεξί τμήμα. Θα χρησιμοποιούσαμε μία φορά το DCType πεδίο, δεν θα δίναμε λεκτική τιμή αυτή τη φορά, θα δίναμε URI αναφορά μέσα από το RDF resource γνώρισμα και εδώ, εδώ όπως βλέπετε υπάρχει μία URI αναφορά από το λεξιλόγιο Getty at, έτσι, και συγκεκριμένα από την εγγραφή που αφορά στο ειδόλιο, στο figurine. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι κάποιος χρήστης, κάποιος άνθρωπος που θα δει τη συγκεκριμένη εγγραφή ή κάποιο σύστημα, όπως ένας συσσωρευτής για παράδειγμα, προκειμένου να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, θα πρέπει να επισκεφτεί το συγκεκριμένο URI από τη σελίδα του Getty για να πάρει την πληροφορία ότι πρόκειται για το figurine. Αυτό, ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο είναι ένα μειονέκτημα, γιατί είναι ακριβό για ένα σύστημα όπως έναν συσσωρευτή, όπως είναι το Search Culture, να πρέπει να επισκέφτεται όλα αυτά τα URIs ξεχωριστά. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε, όπως και η Europeana προτείνει, να συνοδεύουμε και να ενσωματώνουμε στην ίδια την εγγραφή για το URI του συγκεκριμένου όρου από το λεξιλόγιο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη συγκείμενη κλάση, το SCOS Concept στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δώσουμε τις λεκτικές τιμές. Χρησιμοποιώντας το πεδίο Pref Label, δίνουμε εδώ την τιμή ειδόλιο και figurine σε ελληνικά και σε αγγλικά αντίστοιχα. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα λεξιλόγια του ACT, τα οποία θα σας τα περιγράψει συνέχεια η συνάδελφος Αγάθη Παπανώτη, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται να δώσετε τη συγκειμένη κλάση, γιατί για μας είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε πρόσβαση στο συγκεκριμένο URI. Εδώ λοιπόν φαίνεται το ίδιο μας παράδειγμα σε EDM, που αυτή τη φορά δίνουμε στις τιμές DC Type, DC Creator, DC Subject, DC Terms Spatial και DC Terms Temporal, αντί για λεκτικές τιμές URI από εξωτερικά λεξιλόγια, τα οποία συνοδεύονται όλα από τις αντίστοιχες συγκείμενες κλάσεις, EDM Agent, EDM Time Span, SCOS Concept και EDM Place. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, επειδή για τις τιμές από λεξιλόγια του Semantics δεν χρειάζεται να δώσετε τις contextual classes, έτσι, οπότε μπορεί να απλοποιηθεί η εγγραφή και να δώσετε μόνο την τιμή, την contextual class EDM Place, καθώς το URI αυτό είναι από το GeoNames και αφορά στην Αθήνα. Αν θέλετε να κατεβάσετε όλα τα παραδείγματα που σας έδωσα σε XML, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή τη διεύθυνση από το ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚ, την Αριάδνη, συγκεκριμένα από το σεμινάριο που κάναμε τον Ιούνιο, που αφορούσε τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Εκεί, αριστερά, μπορείτε να κατεβάσετε ένα zip αρχείο με όλα τα XML παραδείγματα που σας παρουσίασα σε αυτή την παρουσίαση. Να πούμε και κάποιες βασικές αρχές επιπροσθέτως, που είναι σημαντικές να λάβετε υπόψη σας. Καταρχάς, να πούμε ότι σχεδόν όλα τα πεδία, εκτός από εξαιρέσεις, είναι πολλαπλά. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να δώσετε πολλές τιμές για κάποιο πεδίο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε πολλές φορές. Έτσι, εδώ, αυτό που βλέπετε στα αριστερά είναι λάθος. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δώσουμε δύο τιμές, το Ακρόπολη και την Πολιτική, είναι λάθος να δώσουμε αυτές τις δύο τιμές στο ίδιο πεδίο, πιθανώς χωριζόμενες από το κόμμα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε τις τιμές αυτές χωριστά, χρησιμοποιώντας δύο φορές το πεδίο DC Subject. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει και τόνισε και ο Νίκος ο Βασιλογαβράκης προηγουμένως, είναι ότι το πεδίο γλώσσα είναι υποχρεωτικό εάν το βασικό ψηφιακό σας αρχείο είναι κάποιο κειμενικό αρχείο, όπως είναι ένα PDF, για παράδειγμα, ή ένα οπτικοακουστικό αρχείο που έχει κάποια ομιλία, για παράδειγμα.
Για όλες τις τιμές είναι καλό να δίνετε μέσω του γνωρίσματος XMLang τη γλώσσα της λεκτικής τιμής. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό για τα φυσικά πρόσωπα που δίνονται μέσα από το πεδίο DC Creator ή DC Contributor, για παράδειγμα, εφόσον δεν χρησιμοποιείτε κάποιο URI από κάποιο λεξιλόγιο και έτσι δίνετε μια απλή λεκτική τιμή για το συγκεκριμένο πρόσωπο, καλό θα ήταν να μην δώσετε μόνο όνομα, αλλά μέσα σε παρένθεση να δώσετε και κάποιες άλλες πληροφορίες, όπως είναι η χρονολογία γέννησης ή η ιδιότητα, όπως βλέπετε στο παράδειγμα αυτό, το οποίο θα βοηθήσει και τους χρήστες για να καταλάβουν σε ποιο πρόσωπο αναφέρεστε, καθώς υπάρχουν συνωνυμίες, αλλά θα βοηθήσει και εμάς το Search Culture, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο με μια οντότητα από το λεξιλόγιο προσώπων που έχουμε δημιουργήσει. Συμπερασματικά, λοιπόν, αυτό το διάγραμμα, το decision διάγραμμα που βλέπετε εδώ, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα σχήμα για να διαθέσετε τα δεδομένα σας. Το πρώτο ερώτημα που μπορείτε να θέσετε είναι εάν χρησιμοποιείτε link το 50 τα λεξιλόγια στην τεκμηρίωσή σας και αν θέλετε τα μεταδεδομένα σας να τα διαθέσετε ως link data. Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι ναι, τότε θα πρέπει να υποστηρίξετε το σχήμα EDM. Εάν η απάντηση είναι όχι, τότε αναρωτηθείτε μήπως περιλαμβάνετε τεκμήρια στα οποία η περιγραφή του πολιτιστικού αντικειμένου και η περιγραφή των ψηφιακών αρχείων διαφέρουν, όπως ήταν τα παραδείγματα Β και Γ που είδαμε. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι είναι μονόδρομος το EDM, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε ξεχωριστά τις δύο ομάδες μεταδεδομένων. Εάν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε να σκεφτείτε μήπως και το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών συλλογών που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει εγγενώς τα σχήματα OIDC, Qualified DC και MEDS, όπως συμβαίνει και με το DSpace. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ εύκολο να υποστηρίξετε αυτά τα σχήματα. Διαφορετικά, αυτό που θα σας προτείναμε ως απλή λύση είναι να υλοποιήσετε το σχήμα Easy, εκτός και αν το σύστημα που χρησιμοποιείτε εγγενώς υποστηρίζει το Lido, όπως για παράδειγμα κάνει το Museum Plus. Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές προδιαγραφές για τα ψηφιακά αρχεία. Είναι σημαντικό να πω εδώ ότι όπως και με την τεκμηρίωση, εδώ δεν δίνουμε, όπως δεν δίνουμε προδιαγραφές τεκμηρίωσης, έτσι και για τα ψηφιακά αρχεία δεν δίνουμε εδώ προδιαγραφές ψηφιοποίησης, έτσι, το οποίο είναι ένα μεγάλο και σύνθετο θέμα. Εδώ επικεντρωνόμαστε στη διαλειτουργικότητα, δηλαδή σε προδιαγραφές που αφορούν στα ψηφιακά αρχεία διαδικτυακής διάθεσης που δημοσιεύεται για χρήση και επανάκριση από τους τελικούς σας χρήστες. Κάποια βασικά πράγματα. Είναι λοιπόν σημαντικό το βασικό ψηφιακό αρχείο αλλά και τα επιπρόσθετα ψηφιακά αρχεία διαδικτυακής διάθεσης που παρέχεται να δίνονται σε δημοφιλείς μορφότυπους, σε δημοφιλή format, κατά προτίμηση σε πρότυπα και ανοιχτά, να έχουν υψηλή ποιότητα, ώστε να επιτρέπουν τη χρήση και την επανάχρηση, αλλά όχι υπερβολικά μεγάλο μέγεθος που θα τα καθιστούσε μη κατάλληλα για διαδικτυακή διάθεση. Έτσι, για παράδειγμα, λοιπόν, για μια εικόνα, το καλύτερο είναι να τη διαθέσετε μέσω του μορφοτύπου JPEG, έτσι, και όχι μέσω του μορφοτύπου TIFF, το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο και δεν είναι πολύ πρακτικό για διαδικτυακή δημοσίευση. Επίσης, σημαντικό είναι ότι εάν το τεκμήριό σας αποτελείται από πολλές εικόνες οι οποίες διαβάζονται με μια συγκεκριμένη σειρά, τότε, όπως για παράδειγμα, ξεχωριστές σελίδες ενός χειρογράφου, ενός βιβλίου, τότε είναι προτιμότερο να ενσωματώσετε όλες αυτές τις εικόνες σε ένα αρχείο, για παράδειγμα σε ένα PDF, ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το πρωτόκολλο IIIF, για το οποίο θα μιλήσω στη συνέχεια. Την εικόνα προεπισκόπησης την θέλουμε, παρόλο που μπορούμε να την παράξουμε και εμείς εύκολα, εάν πρόκειται για εικόνα, εάν το βασικό σας αρχείο είναι εικόνα,
Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όπως 3D μοντέλων ή βίντεο, είναι περισσότερο δύσκολο για μας να παράξουμε εικόνες προεπισκόπησης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μας δώσετε την εικόνα προεπισκόπησης μέσα από το κατάλληλο πεδίο. Και τέλος, να αποφύγετε τα υδατογραφήματα, τα οποία στην πραγματικότητα καθιστούν πιο δύσκολη την επανάχρηση των ψηφιακών αρχείων και επί της ουσίας ακυρώνουν την ίδια την άδεια χρήσης που έχετε δώσει. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τις βασικές προδιαγραφές για κάθε τύπο αρχείου. Για τα αρχεία εικόνας, που μπορεί να προκύψουν είτε από 2D σάρωση είτε από φωτογράφηση, προτείνουμε το μορφότυπο JPEG ή JPEG 2000, με ανάλυση 1 με 2 megapixels και μέγεθος όχι παραπάνω από 3 megabytes. Ωστόσο, εναλλακτικά, προτείνουμε να υποστηρίξετε, εάν θέλετε, το πρωτόκολλο IIIF για την διάθεση εικόνων. Είναι ένα σύνολο ανοιχτών προτύπων για την δημοσίευση εικόνων στον ιστό, με έναν τρόπο διαλειτουργικό και φορητό. Προσφέρει καταρχάς μια πολύ πλούσια εμπειρία χρήσης, όπως βλέπετε από το βίντεο εδώ, που είναι από την βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Εδώ βλέπετε έναν κώδικα, χειρόγραφο, και μέσω του IIIF Viewer ο χρήστης μπορεί εύκολα να πλοηγηθεί σελίδα προς σελίδα, να κάνει zoom σε κάθε μία σελίδα, και μάλιστα ο τρόπος που κάνει ο χρήστης zoom θυμίζει πολύ το zoom που γίνεται για παράδειγμα στα Google Maps. Οπότε εκείνη την ώρα μεταφορτώνεται η εικόνα που απαιτείται από το zoom που θέτει ο χρήστης, οπότε είναι πάρα πολύ φιλικό για διαδίκτυο. Επίσης, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος τρίτος να ενσωματώσει έναν IIIF viewer στο δικό του περιβάλλον, με αντίστοιχο τρόπο που μπορούμε να κάνουμε, να ενσωματώσουμε ένα YouTube βίντεο, για παράδειγμα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν όντως υποστηρίξετε το πρωτόκολλο IIIF, τότε στα μεταδεδομένα, στο πεδίο is owned by, αρκεί να δώσετε το IIIF manifest URL, όπως λέγεται. Πάμε στον επόμενο τύπο ψηφιακού αρχείου, τα αρχεία κειμένου, που μπορούν και αυτά να προκύψουν είτε από 2D σάρωση, είτε να είναι born digital ψηφιακό αρχείο. Εδώ προτείνουμε ως μορφότυπο το PDF α ή το EPUB. Προχωράμε στα 3D μοντέλα ή VR. Εδώ το τοπίο ακόμα η αλήθεια είναι λίγο θολό, καθώς δεν έχουν αναδειχθεί δημοφιλή πλέον πρότυπα, όπως σε άλλους τύπους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια φορμάτια τα οποία είναι αρκετά διαδεδομένα, όπως είναι αυτά που βλέπετε εδώ, και αυτά προτείνουμε λοιπόν να δώσετε ως VR στο βασικό σας ψηφιακό αρχείο. Παράλληλα όμως προτείνουμε, εφόσον χρησιμοποιείτε και στη σελίδα τεκμηρίου σας έναν 3D viewer, ώστε να δώσετε στους χρήστες σας τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το 3D μοντέλο σας, να δώσετε και το URL στον συγκεκριμένο 3D viewer. Ένας τέτοιος 3D viewer είναι το Sketchfab, ουσιαστικά είναι ένα αποθετήριο που πολλοί φορείς χρησιμοποιούν για να αναρτούν εκεί τα 3D μοντέλα τους και που παρέχει έναν πολύ εύκολο τρόπο στη συνέχεια για να ενσωματώσει κάποιος στη σελίδα του έναν 3D viewer για να δει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν λοιπόν αυτή είναι η περίπτωση, προτείνουμε στο is owned by να δώσετε το ψηφιακό αρχείο στο συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ, το X3D, αλλά να χρησιμοποιήσετε το HasView πεδίο για να δώσετε και το URL κατευθείαν στον 3D viewer που επιτρέπει απευθείας την επεξεργασία του συγκεκριμένου 3D μοντέλου. Για τα αρχεία βίντεο, ο μορφότυπος πρέπει να είναι το MP4, για τα αρχεία κειμένου το MP3. Τέλος, και ολοκληρώνω και εγώ σιγά σιγά, να πούμε λίγα και για τις άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία. Είδαμε μέσα από ποιο πεδίο θα πρέπει να τα παρέχετε. Έτσι, η άδεια χρήσης αφορά το ψηφιακό αρχείο και όχι τα μεταδεδομένα. Έτσι, τα μεταδεδομένα τα δίνεται μέσω του CC0,
που είναι μια εντελώς ανοιχτή άδεια χρήσης. Άρα το πεδίο με τα δεδομένων που θα δώσετε, η άδεια χρήσης που θα δώσετε με τα δεδομένα σας αφορά το ψηφιακό αρχείο και το thumbnail. Μπορείτε να διαλέξετε είτε μία από τις Creative Commons άδειες, είτε μία από τις δηλώσεις Right Statements που βλέπετε εδώ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό μας και στον αναλυτικό και στο συνοπτικό για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις άδειες αυτές και επίσης σας καλώ, εάν θέλετε, στο Search Culture μέσα από τη σελίδα εκδόσεις δημοσιεύσεις να δείτε ένα πρόσφατο webinar που διοργανώσαμε ειδικά για θέματα εκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων και επιλογής αδειών χρήσης. Είναι ένα πολύ κατατοπιστικό webinar που παρουσιάζει μεταξύ άλλων και αναλυτικότερα όλες τις άδειες χρήσης που υποστηρίζουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και δίνω τώρα το λόγο στην Αγάπη. Ευχαριστούμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που νομίζω μπορούμε να τις απαντήσουμε τώρα. Έχουμε μία κοινή ερώτηση από την κυρία Διαμαντάρα και από το Νόησης από την κυρία Κυριακίδου για το αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνει σωστή τεκμηρίωση αφενός για ένα αποθετήριο μελετών, στην περίπτωση της κυρίας Διαμαντάρα, ή σε μία δομή που, σε ένα αποθετήριο που φιλοξενεί τεκμήρια που δεν είναι καλλιτεχνικά έργα, αλλά εκθέματα τεχνολογικής κληρονομιάς. Θεωρώ ότι οι οδηγοί μας απαντάνε σε αυτά και νομίζω ότι τα βασικά πεδία μεταδεδομένων καλύπτουν και τις δύο ανάγκες αυτές. Δεν ξέρω αν θες, Νίκο, να πεις κάτι άλλο σχετικά. Έχεις το... Ναι. Συμφωνώ μαζί σου, Αγάθη. Τα σχήματα που παρουσιάζουμε είναι για να τεκμηριώσει κάποιος υλικό που εμπίπτει σε πολλές κατηγορίες. Τώρα, ενδεχομένως, κάποιες ειδικές κατηγορίες υλικού να απαιτούν ενδεχομένως πιο ειδικές ανάγκες και περιγραφές, αλλά αυτό πάντα εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στα πεδία που έχουμε δώσει μέσα από τα σχήματα, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει πεδία γενικότερα, όπως είναι το πεδίο της περιγραφής. Και, ναι, και να εναποθέσει εκεί πέρα πληροφορίες που ενδεχομένως δεν καλύπτουν τα υπόλοιπα πεδία. Να μπορώ εγώ να συμπληρώσω μόνο όλα αυτά που είπα και η Αγάπη και ο Νίκος. Να τονίσω δηλαδή για άλλη μια φορά ότι εμείς παρουσιάσαμε εδώ σχήματα για τη διαλειτουργικότητα, έτσι, για την διάθεση των μεταδεδομένων. Δεν παρουσιάσαμε σχήματα τεκμηρίωσης. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικά είδη τεκμηρίων που απαιτούν και ανάλογα και με την οριμότητα που έχει ένας φορέας πιο εξειδικευμένη τεκμηρίωση. Έτσι, φανταστείτε ένα αρχαιολογικό αντικείμενο, πόσο επιστημονική τεκμηρίωση ενδεχομένως απαιτεί, πέρα από τα βασικά πεδία που δείξαμε εμείς σήμερα. Ακόμα και για μια παράσταση, για παράδειγμα, ήδη λίγο και στα παραδείγματα που έδωσα, μια τεκμηρίωση ειδικά για μια παράσταση θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συγκεκριμένους συντελεστές, ποιος είναι ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος, έτσι. Εμείς εδώ δείξαμε ένα abstraction, δηλαδή σε ποια πεδία βασικά πρέπει να αντιστοιχίσετε τα συγκεκριμένα πεδία της τεκμηρίωσής σας, για να μπορέσουμε να τα καταναλώσουμε εμείς και η Ευρωπαίανα. Έτσι, δεν είναι το συγκεκριμένο σεμινάριο και ενδεχομένως να κάνουμε άλλα στο μέλλον, ένα σεμινάριο που αφορά πολύ ειδικά και επιστημονικά και επιστημονικές μεθοδολογίες τεκμηρίωσης, έτσι. Πάντως εγώ, επειδή έχω ήδη ανεβάσει στο chat το link για τις καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου,
είναι ένας εκτενής οδηγός, ο οποίος έχει και πάρα πολλά παραδείγματα που ενδεχομένως να σας διευκολύνει κιόλας στη διαδικασία που σχεδιάζετε την τεκμηρίωση του περιεχομένου σας. Τώρα, μία δεύτερη ερώτηση στο Χάρη είναι από τον κύριο Πολυβίου, από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ρωτάει αν χρησιμοποιούμε κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό ή εργαλείο για τη συγκομιδή εμπλουτισμού με τα σχηματισμό των μεταδεδομένων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Να απαντήσω σε αυτήν. Ναι, απάντηση. Ναι. Η απάντηση είναι ναι, αλλά πρόκειται για λογισμικό που αναπτύξαμε εδώ στο ΕΚ. Δηλαδή, για την συγκομιδή χρησιμοποιούμε ένα λογισμικό που αναπτύξαμε from scratch εμείς, τον Harvester, που κάνει συγκομιδή με τα δεδομένα των ψηφιακών αρχείων, κυρίως από το IPMH πρωτόκολλο, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες, ακόμα και scrapping μπορούμε και κάνουμε, εάν χρειαστεί, από τους ιστοτόπους. Για τον σημασιολογικό εμπλουτισμό χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα SemanticGR, που επίσης from scratch έχουμε αναπτύξει, που είναι μια πλατφόρμα για την δημοσίευση και την διαχείριση λεξιλογίων και θησαυρών, αλλά που ταυτόχρονα περιλαμβάνει ένα εργαλείο που φτιάξαμε ειδικά για τις δικές μας ανάγκες, ένα εργαλείο για τον σημασιολογικό εμπλουτισμό και τις αντιστοιχίσεις σε λεξιλόγια. Θα δείτε από την Αγάθη αργότερα πώς μοιάζει το εργαλείο αυτό. Και ο ίδιος ο aggregator και το SearchCulture.gr βασίζονται σε μια υποδομή, όχι σε κάποια υπάρχουσα ή σε κάποιο ανοιχτό λογισμικό, σε μια υποδομή που αναπτύσσουμε και εμείς εδώ στο ΕΚΤ από το 2013. Υπάρχουν βέβαια λογισμικά, να πω εδώ, που χρησιμοποιούν άλλοι φορείς. Ενδεικτικά αναφέρω το Mint που έχει αναπτύξει το Πολυτεχνείο, που μεταξύ άλλων και συγκομιδή μπορούν να υποστηρίξουν και εμπλουτισμό με λεξιλόγια. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις εκεί έξω, πέρα από αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ εσωτερικά. Μία ακόμα ερώτηση, πάλι από τον κύριο Πολυβίου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε οργανισμό που έχει δικό του σχήμα μεταδεδομένων, custom made, και δεν χρησιμοποιεί αποθετήριο, αλλά αυτούς η ανάρτηση στο σελίδα χωρίς υποστήριξη ο IPMH. Και αν ναι, ποιες οι επιλογές που μπορούμε να δώσουμε? Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει συμβεί και το έχουμε υποστηρίξει αυτό. Δηλαδή υπήρξαν legacy, είτε legacy αποθετήρια που δεν είχαν κάποια δηλητηριότητα ή κάποιο export που μπορούσαμε να πάρουμε τα μεταδεδομένα, είτε πολύ καλές συλλογές, οι οποίες όμως δεν φιλοξενούνταν σε κάποιο οργανωμένο περιβάλλον, σε κάποιο αποθετήριο, αλλά ήταν απλά αναρτημένες σε έναν ιστότοπο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε αντικείμενο έχει τη δική του σελίδα. Όπως είπα και λίγο και προηγουμένως, γι' αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει εργαλεία που μπορούν και κάνουν με τεχνικές crawling και scraping να εξάγουν με τα δεδομένα από τις HTML σελίδες ουσιαστικά. Όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουμε μόνο κατά περίπτωση, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο για μας. Απαιτεί πολύ μεγάλο φόρτο για να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν έχουμε τη δυνατότητα γενικά να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και στις προδιαγραφές μας δεν δίνουμε αυτή τη δυνατότητα και φυσικά στα έργα ψηφιοποίησης, ειδικά στις προσκλήσεις που τρέχουν τώρα που υπάρχει και χρηματοδότηση, δεν θα δεχτούμε μια τέτοια συλλογή. Παρόλα αυτά, είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Στην περίπτωση που υπάρχει και ο χρόνος από εμάς και είναι μια συλλογή που έχει μεγάλη αξία, είμαστε ανοιχτοί στο να το συζητήσουμε, μήπως και μπορέσουμε με αυτή την τεχνική να συλλέξουμε τη συλλογή αυτή. Και μία τελευταία ερώτηση από την κυρία Τέσσα. Καλημέρα σας. Υπάρχει graphical user interface ή εισαγωγή των μεταδεδομένων γίνεται μόνο με commands? Εάν αναφέρεστε στον aggregator, δηλαδή στο σύστημα συσσωρευτή που έχουμε αναπτύξει και που χρησιμοποιούμε εμείς στο Search Culture, δεν υπάρχει graphical user interface, γιατί όπως σας είπα, τα μεταδεδομένα δεν εισάγονται από κάποιο είδους φόρμα, παρά αντλούνται μέσα από το πρωτόκολλο IPMH. Εάν αναφέρεστε τώρα για τους φορείς που παρέχουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο, εκεί, εφόσον χρησιμοποιούν κάποιο ειδικό περιβάλλον
οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακών τεκμηρίων, όπως είναι τα αποθετήρια του Dispace, το Mecca ή το Museum Plus για μουσιακές συλλογές κλπ. Όλα αυτά τα συστήματα δίνουν μέσα γραφικού περιβάλλοντος χρήστη τη δυνατότητα μέσα από φόρμες καταλογογράφησης, τη δυνατότητα να εισάζει κάποιος που δεν είναι τεχνικός την τεκμηρίωση, να κάνει την καταλογογράφηση. Δεν ξέρω σε ποιες από τις δύο περιπτώσεις αναφέρεστε. Μάλλον στη δεύτερη, ναι. Okay. Και μία τελευταία ερώτηση που μπορώ να την απαντήσω και εγώ. Αν σχεδιάζουμε ή έχουμε πραγματοποιήσει κάποιο ανάλογο webinar σχετικά με τα Wikidata και τα Wikimedia, δεν έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο μέχρι στιγμής. Έχουμε απλά σε κάποιο Wikithon συμμετάσχει για το 1821, αλλά δεν άπτεται της τεκμηρίωσης. Παρ' όλα αυτά θα σας παραπέμψω σε ένα πρόσφατο webinar που έκανε σχετικά η Εθνική Βιβλιοθήκη, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει από ερωτήσεις μέχρι στιγμής. Και θα ξεκινήσω εγώ τη δική μου παρουσίαση, δώστε μου ένα λεπτό. Γεια σας και πάλι. Είδαμε στις παρουσιάσεις των συναδέλφων μέχρι στιγμής ποιες είναι οι σωστές πρακτικές τεκμηρίωσης και πώς θα πρέπει να είναι τα μεταδεδομένα σας όταν τα παραδίδετε στο ΕΚ για εισαγωγή στο Search Culture. Εγώ θα σας περιγράψω πώς διαχειριζόμαστε τα μεταδεδομένα που παραλαμβάνουμε, τη διαδικασία σημασιολογικού εμπλουτισμού, τα λεξιλόγια του ΕΚΤ και τις λειτουργικότητες που αναπτύξαμε για την ενιαία αναζήτηση και ανάδειξη του περιεχομένου που συσσωρεύουμε. Θα δούμε πώς μπορείτε κι εσείς οι ενδιαφερόμενοι φορείς να χρησιμοποιήσετε τα λεξιλόγια μας και θα δούμε πολύ επιγραμματικά τι είναι τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Ο τρόπος που ο καθένας τεκμηριώνει το υλικό του είναι τις περισσότερες φορές μοναδικός, ακόμα και αν υπάρχουν σχετικοί κανόνες. Εδώ βλέπετε κάποια από τα θέματα που έχουμε εντοπίσει ενίοτε και στο ίδιο αποθετήριο. Για παράδειγμα, η πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση έναντι μιας πολύ πιο γενικής. Δηλαδή, ένας φορέας τεκμηριώνει το αγκείο ως αμφορέα, άλλος ως αγκείο και άλλος ως αρχαιολογικό αντικείμενο. Και τα τρία είναι σωστά, αλλά πώς θα εντοπιστεί το αντικείμενο αυτό σε μια αναζήτηση? Θα πρέπει να ψάξω και με τους τρεις τρόπους. Άλλα θέματα που υπάρχουν, διαφορετικές γλώσσες, ενικός ή πληθυντικός αριθμός, ή ένα απλό τυπογραφικό λάθος που κάνουμε όλοι όταν ξεχνάμε να γυρίσουμε το πληκτρολόγιο από τα ελληνικά στα αγγλικά και το πρώτο γράμμα μιας λέξης είναι το αγγλικό τάφο, ας πούμε. Όλα αυτά οδηγούν σε μια μεγάλη ανομοιογένεια των μεταδεδομένων. Στα tag clouds μπορείτε να πάρετε μια ιδέα της ανομοιογένειας που μόλις περιέγραψα στους τύπους του υλικού και στα θέματα. Αντίστοιχη ανομοιογένεια έχουν οι ημερομηνίες των τεκμηρίων. Άλλοι επιλέγουν αριθμητικές τιμές, άλλοι περιγραφικές φράσεις. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε και να πλοηγηθούμε ενιαία στο περιεχόμενο ενός αποθετηρίου. Όταν κάποιος θα αναζητήσει την τιμή 550 π.Χ., θα χάσει τα τεκμήρια που έχουν τιμή ημερομηνία στη φράση μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Στην περίπτωση των προσώπων, τα θέματα που προκύπτουν δεν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζουμε στα άλλα πεδία. Ειδικά οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο γραφής, όπως το παράδειγμα του Βενιζέλου στο slide, δεν μας επιτρέπει να έχουμε συνέπεια στις τιμές μας. Άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι προσωνυμίες, οι συνωνυμίες και τα οικογενειακά ονόματα, τα καλλιτεχνικά ψευδόνυμα. Όλες αυτές οι τιμές θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν κανονικοποιηθεί από απλά λεξιλόγια, αλλά αυτό δεν θα έλυνε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι στον ψηφιακό κόσμο. Το θέμα αυτό είναι η αποσαφήνιση. Αν σε ένα τύπο τεκμηρίου υπάρχει ο τύπος όστρακα, τι από τα δύο εννοεί? Εννοεί τμήματα αγκείων ή εννοεί φυσικά δείγματα? Ένα άλλο θέμα είναι τα πρόσωπα. Βλέπουμε εδώ τρία μέλη της οικογένειας Μελά. Αν στο πεδίο συντελεστής εισάγω τον όρο Μελάς Λέων, ποιον από τους τρεις εννοώ? Η λύση για το πρόβλημα αυτό είναι η χρήση ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, αγγλιστή linked open data. Τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα είναι δημοσιευμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αλληλένδετα και μηχαναγνώσιμα. Κάθε όρος τέτοιου λεξιλογίου περιλαμβάνει κάποιες πληροφορίες που τον επεξηγούν, τον ταυτοποιούν με ένα μόνιμο προσδιοριστή και δείχνουν τη σχέση του με άλλους όρους, άλλοτε από το ίδιο λεξιλόγιο και άλλοτε όχι. Παράλληλα, οι πληροφορίες αυτές είναι εγκυβωτισμένες, για παράδειγμα σε RDF αναπαράσταση με XML σειριοποίηση. Αυτό καθιστά τον όρο μηχαναγνώσιμο. Τι σημαίνει αυτό?
Κάθε φορά που ο μόνιμος προσδιοριστής εντάσσεται σε μια καρτέλα μεταδεδομένων, κουβαλάει μαζί του και όλη τη σχετική πληροφορία που θα τεκμηριώσει, διασυνδέσει και ταυτοποιήσει τον πολιτιστικό πόρο που περιγράφει. Έτσι λοιπόν, αν επιλέξω το Virtual Authority File ως πηγή για τεκμηρίωση προσώπων, με το συγκεκριμένο URI θα πάρω μια RDF αναφορά που θα έχει όλες τις εναλλακτικές ονομασίες για το Ρήγα, το όνομά του σε πολλές γλώσσες, βιογραφικά στοιχεία και στοιχεία της εργογραφίας του. Αντίστοιχα, αν επιλέξω να χρησιμοποιήσω για τους τύπους υλικού το θησαυρό όρων του Getty Research Institute, πέραν της μετάφρασης του όρου σε πολλές γλώσσες, παίρνω και ένα σύντομο ορισμό του, αλλά και τη θέση του σε διάφορες ιεραρχίες όρων. Έτσι λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε στα μεταδεδομένα μας ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, όλη αυτή η πλούσια πληροφορία είναι εν δυνάμει εγκυβωτισμένη σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής μας, ανεβάζοντας φυσικά κατά πολύ την ποιότητα της τεκμηρίωσης. Ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς το 2015 να εμπλουτίζουμε και να ομογενοποιούμε τους τύπους τεκμηρίων που συσσωρεύουμε. Συνεχίσαμε το 2017 με την χρονική πληροφορία. Το 2019 ολοκληρώθηκαν οι εμπλουτισμοί ως προς τα θέματα, ενώ πέρυσι ολοκληρώσαμε τον εμπλουτισμό στα πεδία των προσώπων. Και έτσι ερχόμαστε στα λεξιλόγια του ΕΚΤΟ. Στα πλαίσια των εμπλουτισμών, τους οποίους κάνουμε στο περιεχόμενο που συλλέγεται στο συσσωρευτή, αναπτύξαμε μια σειρά λεξιλογίων. Τα λεξιλόγια είναι δημοσιευμένα ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, όπως είπαμε προηγουμένως. Αρχικά να πω ότι δημιουργήθηκαν και ζουν στο Semantics.gr, που είναι ένα πιλωτικό σύστημα που ανέφερε και ο Χάρης προηγουμένως και που ανέπτυξε το ΕΚΤ ως θεφορείς να δημιουργούν και να καθιερώνουν εύκολα λεξιλόγια, θησαυρούς και καταλόγους καθιερωμένων ονομάτων. Αναλυτικά αυτά που χρησιμοποιούμε στο Search Culture είναι τα εξής. Το λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικών αντικειμένων είναι ένα λεξιλόγιο που έχει 181 όρους, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το θησαυρό Art and Architecture του Getty. Το λεξιλόγιο ελληνικών ιστορικών περιόδων, και αυτό το λεξιλόγιο είναι φτιαγμένο από εμάς, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο, καλύπτει φυσικά τον ελλαδικό χώρο και έχει κάποιες εξειδικεύσεις για συγκεκριμένες περιοχές και πολιτισμούς, όπως ο Μινωικός, Κυκλαδικός και αυτοί. Ο θησαυρός UNESCO, η έκδοση ΕΚΤ, πρόκειται για μια υποσυλλογή του θησαυρού της UNESCO, την οποία αποδώσαμε στα ελληνικά. Επιλέξαμε 1.387 όρους που χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε το υλικό μας, και εννοείται η UNESCO έχει πολύ περισσότερους. Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο και φυσικά διασυνδεδεμένο με την UNESCO. Φτιάξαμε επίσης και μια μικρότερη συλλογή όρων που αφορούν σε θέματα με τοπικό χαρακτήρα, αυτό είναι οι θεματικές ετικέτες. Καλύπτουν τομείς που δεν καλύπτει ο θησαυρός της UNESCO. Είναι πάλι μια συλλογή όρων ιεραρχική και δίγλωση και έχει συνδεθεί με τον κύριο θησαυρό της UNESCO, την έκδοση ΕΚΤ. Τέλος, το λεξιλόγιο πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και τέχνης είναι ένας δίγλωσσος κατάλογος 8.137 φυσικών προσώπων. Σε κάθε εγγραφή υπάρχουν τα βασικά βιογραφικά στοιχεία όπου αυτό είναι δυνατό, οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου, τόποι γέννησης και θανάτου, ιδιότητα, βιβλιογραφικές αναφορές σε έγκυρες πηγές όπως την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Βιβλιονέτ, τη Wikipedia και άλλα. Υπάρχει ένα εικονίδιο όπου είναι δυνατό και βέβαια διασύνδεση με τη Διεθνή Βάση Καθιερωμένων Εγγραφών Προσώπων, VIAF, που είδαμε προηγουμένως στο παράδειγμα του Βελένστιν Λί. Τα λεξιλόγια μας είναι διαθέσιμα για χρήση από τρίτους. Μπορείτε να βρείτε αυτά αλλά και άλλα λεξιλόγια στην υποδομή Semantics.gr. Τα λεξιλόγια είναι δημοσιευμένα με ανοιχτές άδειες και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν στην τεκμηριώσή τους. Υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσετε ένα πλήρες λεξιλόγιο είτε σε μορφή RDF, XML είτε σε JSON. Και παράλληλα το REST API του Semantics παρέχει μια σειρά από μεθόδους που επιτρέπουν σε ένα εξωτερικό σύστημα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του συστήματος. Με τη χρήση του API δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί η λειτουργικότητα του autocomplete στη φόρμα τεκμηρίωσης ενός τρίτου υποθετηρίου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τη χρήση του API, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε να το χρησιμοποιήσετε εφόσον το επιθυμείτε και σύντομα θα αναρτήσουμε και σχετικές οδηγίες στο site. Έχουμε ήδη αρχίσει να παίρνουμε με τα δεδομένα από φορείς που έχουν χρησιμοποιήσει τα λεξιλόγια μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βλέπετε εδώ ένα δείγμα μιας τέτοιας εγγραφής που χρησιμοποιεί link το Open Data για τον τύπο, τα θέματα, τις ιστορικές περιόδους και τη γεωγραφική κάλυψη. Για να
δώσω λίγο μια εικόνα του πώς υλοποιεί το σημασιολογικός εμπλουτισμός από εμάς, ακολουθεί τα εξής βήματα. Η συλλογή εισάγεται σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον του συσσωρευτή, γίνεται μελέτη του υλικού, δημιουργούνται κανόνες αντιστοίχησης στο εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού του Semantics.gr και τέλος η συλλογή δημοσιεύεται στο Search Culture και αποστέλλεται στην Γεροπεάνα εμπλουτισμένη. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα της διαδικασίας των εμπλουτισμών στο εργαλείο εμπλουτισμού του στο Semantics. Βλέπουμε στα αριστερά την πρωτότυπη τιμή του φορέα. Το εργαλείο προτείνει με την αυτόματη αντιστοίχηση μια εγγραφή που ταιριάζει με την πρωτότυπη τιμή, είτε στην προτινόμενη ονομασία είτε στις εναλλακτικές ονομασίες της. Εν προκειμένου, η τιμή Norpol είναι εναλλακτική ονομασία του Νίκου Νικολαίδη και το σύστημα εντόπισε την τιμή στην εναλλακτική ονομασία του προσώπου, που είναι το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο, και μου έκανε την συγκεκριμένη πρόταση. Ο επιμελητής, λοιπόν, επικυρώνει την τιμή αυτή και εφ' εξής, στη συγκεκριμένη συλλογή, τα έργα που έχουν δημιουργό τον Paul Nor, που είναι 7, όπως βλέπετε και στο slide, θα συνοδεύονται από όλη την πληροφορία που βλέπετε στα δεξιά. Δηλαδή, το όνομα του δημιουργού, το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο, τα επαγγέλματα, τις ημερομηνίες γέννης και θανάτου, βιβλιογραφικές αναφορές και άλλα. Δεν θα επιμείνω άλλο στη διαδικασία των εμπλουτισμών, που είναι τόσο περίπλοκη ώστε να έχει αποτελέσει και θέμα αρκετών webinars και επιστημονικών άρθρων, αλλά σας προτρέπω να επισκεφτείτε τη σελίδα δημοσιεύσεων του Search Culture για περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε κάνει αρκετά webinars για τους εμπλουτισμούς μας και έχουμε γράψει και αρκετά άρθρα. Ας δούμε τώρα τι αποτέλεσμα έχουν αυτοί οι εμπλουτισμοί στην πύλη του συσσωρευτή. Στη σελίδα τεκμηρίου, οι εμπλουτισμοί του ΕΚΤ επισημαίνονται με ροζ χρώμα, ενώ τα πρωτότυπα με τα δεδομένα διατηρούνται στο ακέραιο και ευρετηριάζονται. Βεβαίως, σε εμφανές σημείο βρίσκονται οι σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα και του αποθετηρίου, αλλά και η άδεια χρήσης του τεκμηρίου. Οι εμπλουτισμοί μας είναι ταυτόχρονα και υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε νέα αποτελέσματα αναζήτησης, ενώ πατώντας το σύμβολο S, ο χρήστης οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα του όρου στο Semantics. Βλέπουμε εδώ το πεδίο αναζήτησης του Search Culture. Τα πεδία αναζήτησης δίνουν δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης, χάρη στα λεξιλόγια που έχουμε χρησιμοποιήσει, ενώ για τα πρόσωπα η drop-down list έχει και ένα thumbnail του προσώπου, ημερομηνίες γέννησης και θανάτου και ιδιότητα. Οι εμπλουτισμοί αποτελούν επίσης φίλτρα στη σελίδα αποτελεσμάτων. Βλέπουμε εδώ πως σε μια αναζήτησή μου σε έργα χαρακτικής μπορώ να επιμερίσω τα αποτελέσματα και να δω τα έργα του Σπύρου Βασιλείου. Οι εμπλουτισμοί μας επέτρεψαν την πλοήγηση από την αρχική σελίδα υπό τη μορφή νεφών τιμών για τους τύπους και τα θέματα, αλλά και ένα νέφος δίωδο για τη σελίδα των προσώπων. Δίνεται η δυνατότητα ιεραρχικής πλοήγησης σε τύπους, θέματα και ιστορικές περιόδους. Στη σελίδα των προσώπων δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε πρόσωπα με κριτήριο τα ονόματα, τις ιδιότητες και τη χρονολογία γέννησης, ενώ τα ίδια πεδία είναι και φίλτρα επιμερισμού αποτελεσμάτων. Πάνω στους εμπλουτισμούς στηριχτήκαμε και για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, που είδαμε χτες πιο αναλυτικά και παράλληλα υπάρχει και σχετικό υλικό δημοσιεύσεις μας. Εν κατακλείδη, οι εμπλουτισμοί μας επιτρέπουν να αναδεικνύουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα τεκμήρια, αλλά και να μετατρέπουμε τα μεταδεδομένα από απλά labels ή λεκτικές ετικέτες σε στοιχεία με ενοιολογικό βάθος. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χάρη ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα ήθελα να το προσθέσω το ότι αυτή πέρα από τους εμπλουτισμούς που σας παρουσίασε η Αγάθη για τους τύπους, τα θέματα, τις ιστορικές περιόδους και τα πρόσωπα, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε εντατικά και ολοκληρώνουμε τους εμπλουτισμούς σε τοποθεσίες και πάλι έχουμε δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο που βασίζεται στο GeoNames ιεραρχικό με ήδη πάνω από 9.500 τοπονύμια. Αυτό
Και δουλεύουμε επίσης και στη νέα έκδοση του Search Console που θα αξιοποιεί και αυτούς τους εμπλουτισμούς, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν αναζήτηση τεκμηριών και με κριτήρια τοποθεσία, αλλά και σε χάρτη, σε διαδραστικό χάρτη. Και αυτό νομίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για συλλογές που έχουν ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Βλέπω και μία ερώτηση. Όχι, ένα σχόλιο που κάνει η κυρία Τσακίρη, ότι θα ήταν πολύ ευχάριστο να έχουμε όντως έναν οδηγό που θα οδηγούσε σε μια ομοιομορφία της τεκμηρίωσης. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι λίγο σαν δακτυλικό αποτύπωμα η τεκμηρίωση για κάθε φορέα. Δηλαδή, ο καθένας τεκμηριώνει μια διαφορετική φιλοσοφία. Και ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε και εμείς να καλύψουμε με τους εμπλουτισμούς μας. Ζούμε μάλλον το ίδιο δράμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Οσμάνη από την Europeana, με την οποία συνεργαζόμαστε ήδη αρκετά χρόνια και ευτυχώς είναι Ελληνίδα, θα κάνει ελληνικά την παρουσίασή της. Ηλέκτρα, λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Αγάπη. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Θα ήθελα μισό λεπτάκι να μοιραστώ την οθόνη μου, για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε την οθόνη που μοιράζομαι. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Αρχικά θα ήθελα πριν ξεκινήσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση, καθώς είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Εγώ από τη μεριά μου θα σας μιλήσω για το πόσο αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ομιλίες σήμερα, παίρνουν την τελική τους μορφή και αναδεικνύονται μέσα από τη Europeana. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας και φυσικά θα σας παρουσιάσω και κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Στην πλατφόρμα της Europeana μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε πάνω από 50 εκατομμύρια αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς από όλη την Ευρώπη και φυσικά εκεί μπορείτε να βρείτε και το ελληνικό περιεχόμενο που είναι ήδη διαθέσιμο στη Europeana. Όπως μπορείτε να δείτε και στο παράδειγμα της εικόνας που έχω χρησιμοποιήσει, αλλά και στη συνέχεια της παρουσίασής μου, θα προσέξετε ότι έχω επιλέξει παραδείγματα προερχόμενα από το πλούσιο ελληνικό περιεχόμενο και τον εθνικό σωσαρευτή Search Culture. Θα ξεκινήσω με το πλαίσιο βασικών προδιαγραφών για δικτυακής διάθεσης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων, όπως αυτό ορίζεται από τη Europeana, το λεγόμενο Europeana Publishing Framework, πάνω στο οποίο έχει βασιστεί και ο οδηγός που ορίζει τις βασικές προδιαγραφές για λειτουργικότητας για την ένταξη στον Εθνικό Συσσωρευτή και τη Europeana, που έχει δημιουργηθεί από το Search Culture και όπως μοιράστηκαν προηγουμένως μαζί σας. Το πλαίσιο αυτό εξηγεί πως τόσο τα μεταδεδομένα, όσο και το ίδιο το περιεχόμενο που διατίθεται από τους διάφορους φορείς και παρόχους μας, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που αυτό εμφανίζεται και προωθείται μέσα από την πλατφόρμα. Επίσης, ορίζει πως οι χρήστες φυσικά μπορούν να δουν, να κοινοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν το κάθε αντικείμενο. Εδώ τώρα μπροστά σας βλέπετε μια εικόνα που ίσως εκ πρώτης όψεως σας φανεί κάπως μπερδεμένη, αλλά ελπίζω μέσα από την παρουσίασή μου αλλά και τη σύντομη επεξήγηση που θα κάνω τώρα να διαλευκάνει το τοπίο και να αποκτήσει περισσότερο νόημα και για σας. Το πλαίσιο βασικών προδιαγραφών βασίζεται στην ιδέα «The more you give, the more you get», που σημαίνει ότι όσο περισσότερα δίνουμε στα δεδομένα μας, τόσο περισσότερα ωφέλη θα έχουμε. Στον πυρήνα του κύκλου μας βρίσκονται τα δεδομένα και γύρω τους υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χρωματισμοί για τρία διαφορετικά επίπεδα. Ξεκινώντας από το πιο κλειστό και χαμηλότερο επίπεδο, το κόκκινο όπως βλέπετε και στην εικόνα μπροστά σας, κοντά στον πυρήνα και ανοίγοντας προς τα έξω στο πράσινο και πιο ανοιχτό επίπεδο. Το κόκκινο επίπεδο αφορά περιεχόμενο και μεταδεδομένα που είτε πληρούν κάποιες από τις βασικές προδιαγραφές, όπως ανέφερε αναλυτικά και προηγουμένως ο Χάρης, ή ακόμη και καμία από αυτές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε περιεχόμενο, για παράδειγμα, με κλειστή άδεια χρήσης, χωρίς άμεση πρόσβαση στο βασικό ψηφιακό μας αρχείο και τον ψηφιακό πόρο, ή πρόσβαση σε αρχείο χαμηλής ανάλυσης, ελλειπή με τα δεδομένα και απουσία σημασιολογικών εμπλουτισμών και έλλειψη πολυγλωσσικότητας.
Ακολουθώντας τις καλές πρακτικές και προδιαγραφές που ορίζει η Europeana και το Search Culture και δουλεύοντας πάνω στα δεδομένα, μπορούμε να περάσουμε σιγά-σιγά από το κόκκινο επίπεδο στο πράσινο και πιο ανοιχτό επίπεδο, που αυτό σημαίνει ανοιχτή άδεια χρήσης, όπου φυσικά αυτό είναι δυνατόν, υψηλή ανάλυση του ψηφιακού πόρου, πλούσια και έγκυρα με τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά. Το πρώτο επίπεδο, η Europeana λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης και απαντά στο σενάριο «Επιθυμώ να κάνω αναζήτηση και να μπορώ να περιηγηθώ στις συλλογές που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα». Μέσα από αυτό η Europeana θα μπορέσει να δημιουργήσει την εικόνα προεπισκόπησης του πολιτιστικού αντικειμένου, όπως βλέπετε και στην εικόνα μπροστά σας, ή αλλιώς το λεγόμενο thumbnail, και τα δεδομένα του ψηφιακού πόρου θα μπορούν να είναι προσβάσιμα και στους χρήστες API, επιτρέποντας έτσι την επανάχρηση, αλλά δεν δίνεται πρόσβαση στο ίδιο το ψηφιακό πόρο, αλλά μόνο στα μεταδεδομένα σε αυτή την περίπτωση. Τα ωφέλη σε αυτό το πρώτο επίπεδο είναι η δυνατότητα καλύτερης έβρεσης περιεχομένου, καθώς τα δεδομένα θα είναι πλέον προσβάσιμα με τρόπο που υποστηρίζεται και από διάφορες μεγάλες μηχανές αναζήτησης όπως είναι η Google, και αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη επισκεψιμότητα που ήδη αποκτά μέσα από την Europeana. Προχωράμε στο δεύτερο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο η Europeana λειτουργεί ως μέσο προβολής και απαντά στο εξής σενάριο. Επιθυμώ να μπορώ να περιηγηθώ και να κατευθυνθώ μέσω της υπάρχουσας συλλογής στην πλατφόρμα. Πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αυτό το δεύτερο επίπεδο, όπου βρίσκουμε τα δεδομένα και το πολιτιστικό μας περιεχόμενο, συναντάμε και τις θεματικές ενότητες της Europeana. Τι είναι οι θεματικές ενότητες? Είναι ενότητες που έχουν δημιουργηθεί με βάση το δημιουργό, το θέμα, την τοποθεσία, τον πάροχο και τη χρονική περίοδο, όπως αυτά συναντώνται μέσα από το ίδιο το περιεχόμενο που διατίθεται στη Europeana και τα μεταδεδομένα τους. Οι ενότητες αυτές προκύπτουν από την υπηρεσία σημασιολογικού εμπλουτισμού της Europeana, συνδέοντας το περιεχόμενο με λεξιλόγια, θησαυρούς, καταλόγους και θηρωμένων ονομάτων που δημοσιεύονται ως διασυνδεδεμένα δεδομένα, όπως είναι το GeoNames και η DPpedia, όπου αυτό είναι δυνατό και φυσικά μέσα από τους σημασιολογικούς εμπλουτισμούς που οι ίδιοι φορείς εφαρμόζουν στα δεδομένα πριν τη διάθεσή τους στη Europeana. Όπως είδαμε και προηγουμένως από την Αγάθη, και εδώ αξίζει να τονίσω και την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι μέσα από το Search Culture και τα λεξιλόγια του X, τα οποία υποστηρίζονται πλέον και από την Europeana. Ένα παράδειγμα τώρα, το πώς εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες στα μεταδεδομένα και την πλατφόρμα της Europeana, όπως αυτό που βλέπετε μπροστά σας, με τους όρους αυτούς να βρίσκονται μέσα στα κόκκινα κουτάκια. Για τους υπόλοιπους όρους, που δεν υπάρχει κάποια αντιστοιχία με μία ενότητα, θεματική ενότητα, αυτό σημαίνει ότι θεματική ενότητα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ήδη τουλάχιστον, αλλά ούτε και θα δημιουργηθεί επί τόπου μία καινούρια, καθώς υπάρχουν διάφορα κριτήρια που πρέπει να ελεγχθούν πρώτα από την Europeana για να αποφασιστεί η δημιουργία ή μη δημιουργία μιας καινούργιας θεματικής ενότητας. Όπως για παράδειγμα, ένα από αυτά τα κριτήρια είναι και το πόσο συχνά συναντάται αυτός ο όρος στις συλλογές μας συνολικά. Επομένως, η χρήση και ενσωμάτωση όρων από καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ένταξή τους σε μία ή παραπάνω θεματικές ενότητες της Europeana, αλλά σίγουρα ανεβάζει τις πιθανότητες αυτές. Πέρα από τις θεματικές ενότητες, σε αυτό το επίπεδο φυσικά έχουμε και τις γκαλερί, που μπορείτε να βρείτε και να αναζητήσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας, που ενώνουν συλλογές και περιεχόμενο από διαφορετικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεντρώνονται γύρω από ένα βασικό θέμα. Περνώντας τώρα στο επίπεδο 3, προς τον πιο ανοιχτό κύκλο, όπως είδαμε και προηγουμένως στην εικόνα που σας έδειξα με τον κύκλο, η Europeana λειτουργεί ως πλατφόρμα διάθεσης για μη εμπορική χρήση και απαντά στο εξής. Επιθυμώ να μπορώ να αναζητήσω, να βρω και να χρησιμοποιήσω συλλογές για δική μου προσωπική και μη εμπορική χρήση. Σημαντική και μεγάλη σε αυτό το επίπεδο είναι η χρήση τέτοιου περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από την εκπαιδευτική αίθουσα της Europeana.
Το επίπεδο 4 πλέον, η Europeana λειτουργεί ως δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει την επανάχρηση και απαντά στο σενάριο «Επιθυμώ να μπορώ να αναζητήσω, να βρω και να χρησιμοποιήσω συλλογές για οποιαδήποτε χρήση». Μέσα από την πλατφόρμα μας μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα και την αναζήτησή σας και να επιλέξετε, ακόμα και αν επιθυμείτε, μόνο την προβολή περιεχομένου που επιτρέπει την επανάχρηση, όπως μπορείτε να δείτε και μέσα στο κόκκινο κυκλάκι από την εικόνα μπροστά σας. Εδώ φυσικά μιλάμε και για περιεχόμενο πλέον που μπορεί να προωθηθεί και μέσα από το δίκτυο της Europeana, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιραστεί και με το ευρύτερο κοινό. Για τα επίπεδα 2 με 4, στα ωφέλη έχουν πλέον προσθεθεί και οι θεματικές ενότητες, όπως είδαμε, όπως επίσης και οι διάφορες προωθητικές ενέργειες, η ένταξη των ανοιχτών συλλογών στην Wikimedia και η χρήση τους για άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες. Συνοψίζοντας, όσον αφορά το περιεχόμενο, βλέπουμε ότι είναι σημαντική η υψηλή ανάλυση του ψηφιακού μας αρχείου και όσο το δυνατόν ανοιχτή άδεια χρήσης. Υψηλή ανάλυση μπορούμε να πετύχουμε και με τη χρήση του Διεθνές Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Εικόνας IIIF, που υποστηρίζεται και συνιστάται από την Europeana, όπως μπορείτε να δείτε και στο βιντεάκι που ελπίζω να παίζει αυτή τη στιγμή και να μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Η χρήση του IIIF χαρίζει καλύτερη εμπειρία στο χρήστη και επιτρέπει την τμηματική και δυναμική επισκόπηση. Προς το παρόν υποστηρίζεται στη Europeana μόνο για εικόνες και κείμενο, αλλά ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να υποστηρίζεται και σε άλλους τύπους αρχείων. Εδώ πέρα, όσον αφορά τα μεταδεδομένα, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή χρήση των πεδίων τίτλου και περιγραφής, καθώς είναι από τα βασικά μας πεδία, να έχουμε χρήση λεξιλογικών όρων και θησαυρών, όπως προείπαμε, και να προσφέρουμε φυσικά πολυγλωσσικό περιεχόμενο. Με αυτό θα περάσουμε στις υπηρεσίες και τα εργαλεία μας. Σε αυτό το σημείο να πω πως τα εργαλεία και τα συστήματά μας είναι όλα in-house, αναπτύσσονται δηλαδή εσωτερικά από τους δικούς μας developers και είναι όλα εργαλεία ανοιχτού κώδικα. Το λογισμικό τους δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από οποιονδήποτε το επιθυμεί. Βασικό και κύριο εργαλείο μας είναι το METIS. Το METIS είναι το εργαλείο στο οποίο περνάμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους εκάστοτε παρόχους και φορείς και τα επεξεργαζόμαστε μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων εργασιών, όπως είναι η αρχική συγκομιδή τους, είτε μέσω OAI PMH, είτε μέσω FTP Server, ο εμπλουτισμός τους, ο έλεγχος σηματότητας φυσικά με το μοντέλο EDM, η κανονικοποίηση και άλλες τέτοιες εργασίες για να φτάσουν στην τελική τους μορφή όπως αυτά δημοσιεύονται στην Europeana. Παρόμοιο είναι και το METIS Sandbox. Εδώ έχω άλλο ένα πάρα πολύ σύντομο βιντεάκι που ίσως μπορούμε να δούμε. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Ναι, να παίζουν κανονικά τα βιντεά σου. Ωραία, τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Αγάθη. Λοιπόν, το METIS Sandbox, όπως βλέπετε, είναι το εργαλείο το οποίο προσφέρεται στους διάφορους οργανισμούς και παρόχους για να δοκιμάσουν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να δουν μια προεπισκόπηση όπως αυτά θα εμφανίζονταν στην ίδια την πλατφόρμα της Europeana, αλλά και αναλυτικές αναφορές σχετικά με την ποιότητα, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες πριν την τελική τους διάθεση στην Europeana. Το εργαλείο όμως αυτό είναι σε συνεχή εξέλιξη και παρακολούθηση, καθώς φροντίζουμε πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παρόχων μας και την διευκόλυνση όλων των εργασιών διάθεσης του πολιτιστικού περιεχομένου. Σε αυτό το εργαλείο μας δίνονται διάφορες δυνατότητες, όπως είναι η επιλογή συγκομιδής δεδομένων ή μεταφόρτωσης αρχείου. Μπορεί να γίνει η χρήση XSLT για μη EDM αρχεία. Δίνεται δυνατότητα να ξεκινήσετε κανονικά τη ροή εργασιών, όπως είδαμε προηγουμένως και μέσα από το METIS. Να δείτε την προεπισκόπηση και φυσικά αναλυτικές αναφορές σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων σας. Επόμενο και τελευταίο εργαλείο είναι το Data Statistics Dashboard. Και εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα πάρα πολύ σύντομο βιντεάκι
για το τι μπορείτε να κάνετε μέσα από το dashboard. Το Data Statistics Dashboard τραβάει ζωντανά δεδομένα από το περιεχόμενο που διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα μας και δίνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα, τις άδειες χρήσης, τη χώρα, τον πάροχο και άλλα, καθώς επίσης επιτρέπει και τον συνδυασμό και σύγκριση αναζητήσεων. Και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και ένα παράδειγμα για την Ελλάδα και το Search Culture ως εθνικός πάροχος ελληνικού περιεχομένου. Αλλά φυσικά, όπως προείπα, μπορείτε να βάλετε και άλλα κριτήρια μέσα και να κάνετε σύγκριση περιεχομένου, είτε με κάποια άλλη χρονική περίοδο και με το περιεχόμενο που υπάρχει τώρα, είτε να συγκρίνετε χώρες, είτε τύπους αρχείων κτλ. Θα ήθελα να κλείσω σε αυτό το σημείο με έναν ορισμό για τον όρο aggregation, που γενικά χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, τουλάχιστον εμείς, στη δικιά μας καθημερινότητα και έχει γίνει και αναφορά στη χθεσινή μέρα του σεμιναρίου. Aggregation είναι η διαδικασία συγκέντρωσης ή αλλιώς συσσόρευσης των πολιτιστικών αντικειμένων από τους εκάστοτε οργανισμούς και φορείς, με σκοπό την ένταξη, τη διατήρηση και την ανάδειξή τους μέσα από την πλατφόρμα της Europeana. Με λίγα λόγια, εννοούμε τη διαδικασία που βλέπετε μπροστά σας και στην εικόνα. Στην αρχή της αλυσίδας έχουμε τους εκάστοτε οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρουν το πολιτιστικό περιεχόμενο και θέλουν να το μοιραστούν με την Europeana. Στο μέσο της αλυσίδας έχουμε το έμπιστο δίκτυο των συνεργατών μας, δηλαδή τους εθνικούς συσσωρευτές, όπως είναι το Search Culture και τους θεματικούς συσσωρευτές μας, που συγκεντρώνουν το περιεχόμενο, το ελέγχουν, το εμπλουτίζουν και προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη διάθεση των δεδομένων. Και στη συνέχεια συντονίζουν τη διάθεσή τους στη Europeana. Και στο τέλος της αλυσίδας του aggregation βρίσκεται φυσικά η Europeana με όλα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει και που είδαμε προηγουμένως, δίνοντας την τελική μορφή στο περιεχόμενο που έχει λάβει και δημοσιεύοντας το τελικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα της και σε χιλιάδες χρήστες. Και αυτό ήταν και το τέλος της δικιάς μου παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέκτρα. Έχουμε μια ερώτηση για σένα από τον κύριο Πολυβίου. Πώς χειρίζεται η Europeana τυχόν duplicate εγγραφές, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν καταχωρηθεί από δύο ή περισσότερους data providers ή ενδεχομένως και από δύο ή περισσότερους aggregators? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος μηχανισμός για να μπορούμε να το ελέγξουμε. Σίγουρα προσπαθούμε μέσα από την επικοινωνία μας και με τους aggregators να το παρακολουθούμε και να είμαστε ενήμεροι για το αν το περιεχόμενο πρόκειται για περιεχόμενο που έχει ήδη δοθεί στην Europeana στο παρελθόν, είτε έχει έρθει από κάποια προηγούμενα project. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός αυτή τη στιγμή για να μπορεί αυτό να γίνει αυτόματα. Μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ελέγχους που μπορεί να κάνουμε εμείς οι ίδιοι μέσα στην πλατφόρμα μας, ελέγχοντας το περιεχόμενό μας και προσπαθώντας να κάνουμε αυτή την ταυτοποίηση και να δούμε αν υπάρχουν duplicates, είτε φυσικά μέσα από feedback που μπορεί να πάρουμε από κάποιους χρήστες που μπορεί να το εντοπίσουν στην πλατφόρμα και να το επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς στη συνέχεια να το επικοινωνήσουμε στους aggregators μας και τους παρόχους. Ελπίζω αυτό να απαντά την ερώτηση. Ναι, νομίζω ότι καλύπτουμε τον κύριο Πολυβίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε ή αν κάποιος θέλει να παρέμβει, γιατί όπως έχουμε τελειώσει και παρουσιάσεις, αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο ή... Έχω να κάνω μια ερώτηση στην Ηλέκτρα. Δεν ξέρω αν το... ίσως δεν πρέπει να το ξέρω βασικά, αλλά αν το dashboard και το sandbox, τα δύο εργαλεία που μας παρουσίασες, τα οποία και εμείς είμαστε σε διαδικασία να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα μάθουμε, εάν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και οι φορείς απευθείας, δηλαδή αν δεν απευθύνονται μόνο στους aggregators, με τους οποίους άμεσα
συνεργάζεστε και αν μπορεί και ένας φορέας, για παράδειγμα, πριν στείλει τη συλλογή του στο Search Culture, εφόσον χρησιμοποιεί ADM, να μπορεί να τεστάρει πρώτα στο Sandbox απευθείας στην Europeana και μετά να το στείλει σε εμάς. Ναι, ακριβώς. Φυσικά και γίνεται και υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η αλήθεια είναι ότι το προτείνουμε κι εμείς. Καλό θα ήταν οι φορείς πρώτα, αν μπορούν και εκείνοι και θέλουν φυσικά, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το testing tool, το Meti Sandbox, να σε πρώτο επίπεδο να δουν τις συλλογές τους, να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και μετά εννοείται σε συνεργασία με εσάς να δείτε ότι όλα είναι καλά και μπορεί να προχωρήσει το περιεχόμενο ή εννοείται αν χρειαστεί κατεύθυνση ή οποιαδήποτε οδηγία και βοήθεια από τον πάροχο να μπορέσει να δοθεί πριν το περιεχόμενο δοθεί στην Europeana για τη διάθεσή του. Επομένως, αυτό θα μας γλιτώσει από πολλά πισωγυρίσματα που μπορεί να υπάρξουν όσον αφορά τη διάθεση του περιεχομένου και κάποια προβλήματα που μπορεί το δικό μας το εργαλείο να εντοπίσει και που ίσως θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθούν, φυσικά για να γίνει πιο ομαλή όλη η διαδικασία. Ναι, θα πω λίγο, βέβαια, ότι καταρχάς είναι κάτι που και εμείς μετά την εξοικειώσή μας με αυτά τα εργαλεία θα το προτείνουμε στους φορείς μας. Βεβαίως, θα είναι μια ενδεικτική, ας πούμε, απεικόνηση, γιατί οι φορείς θα δοκιμάσουν τη συλλογή τους χωρίς να έχει περάσει από το δικό μας κύκλωμα, χωρίς να έχει περάσει ακόμα από τους δικούς μας εμπλουτισμούς, αλλά θα κάποια βασικά, μια βασική ιδέα για προβλήματα θα την αποκτήσουν και σε συνεννόηση μετά με εμάς, ενδεχομένως να βοηθήσουμε για να λυθούν και κάποια προβλήματα που μπορεί και να εντοπίσουν κιόλας. Ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Και βέβαια, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια με την Europeana, πώς είναι το back office, δηλαδή τι γίνεται όταν στείλουμε εμείς τα μεταδεδομένα μας, γιατί δεν είχαμε την εικόνα μας, τώρα τουλάχιστον εγώ δεν την είχα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια, δεν βλέπω κάτι. Τα links για το dashboard και το Meti Sandbox, νομίζω όλα αυτά θα υπάρχουν στην παρουσίαση της Electras, που θα την δημοσιεύσουμε μαζί με τις δικές μας. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο τώρα ή αν έχει νόημα τώρα να τα βάλουμε στο chat. Κύριε Σκριάπα, θέλετε να κάνετε εσείς κάποιο σχόλιο? Ναι, βέβαια, θέλω. Χάρηκα ιδιαίτερα και τη σημερινή συνεδρία, γιατί διαπίστωσα, κυρία Παπανώτη και κυρία Γεωργιάδη και κυρία Οσμάνη, ότι διαθέτεται εξαιρετική τεχνογνωσία και έχετε και τον ιδιαίτερο τρόπο αυτό να μεταφέρετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας στη βάση. Να ξέρετε ότι οι φορείς της χώρας μας και της Ελλάδος, αλλά και στην Κύπρο, επειδή μας παρακολουθούν και στείλαμε προσκλήσεις και για την Κύπρο, να ενημερωθούν σχετικά με την Europeana. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία σας πρέπει και με άλλες δράσεις που από ό,τι είδα τόσους μήνες που συνεργαζόμαστε για να διοργανώσουμε αυτό το διήμερο φόρουμ, ότι υλοποιείται. Και βεβαίως εμείς ως δίκτυο Περαιδεία είμαστε βεβαίως στη διάθεση φορέων αλλά και του ΕΚ να διοργανώσουμε και άλλες θεματικές συνεδρίες και εκπαιδεύσεις, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα η Ελλάδα και οι φορείς της έχουν ανάγκη από τέτοια μεταφορά γνώσης. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, μιας και κλείνουμε σιγά-σιγά, ολοκληρώνεται αυτό το εξαιρετικό διήμερο, ότι οι συμμετοχές, από ό,τι με ενημέρωσε το ΕΚΤ, ξεπερνούν τις 700. Είχαμε εξαιρετική συμμετοχή χθες και σήμερα από επιστήμονες σε όλη τη χώρα και βεβαίως ο σκοπός του διημέρου ήταν να ενημερωθεί η ελληνική επιστημονική κοινότητα, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο, που διαθέτουν ή θα ήθελαν να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο, με απότερο στόχο αυτό να αναρτηθεί μέσω του εθνικού μας συσσωρευτή στη Europeana. Επίσης, ένας άλλος σκοπός του διημέρου ήταν να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο, για να αναδείξει όλες τις προκλήσεις, οικονομικές και επιχειρηματικές, όπως ακούσαμε και χθες, ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί
να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσα από την Κυροπεάνα, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τον Πολιτισμό και την Επιστήμη. Θέλω να σας πω, αγαπητοί μας φίλοι, ότι από πλευράς δικτύου Περαιδεία και από το ΕΚΤ βεβαίως έχουν σταλεί δελτία τύπου σε χιλιάδες ΜΜΕ σε όλη τη χώρα. Έχουν σταλεί χιλιάδες προσκλήσεις σε επιστημονικό δυναμικό σε Ελλάδα, Κύπρο και στο εξωτερικό και έχουν δοθεί συνεντεύξεις σχετικές με το δήμερο αυτό φόρουμ. Μέσα από όλα αυτά θέλω να σας δείξω ότι έγινε μια προσπάθεια μεγάλη έτσι ώστε να γίνει γνωστό και το έργο του ΕΚΤ αλλά και το έργο που επιτελεί η Γεωροπεάνα και το καθήκον μας να υπάρχουμε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι υπάρχουμε σήμερα. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις προσκλήσεις και τα δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί, προσκαλέσαμε χιλιάδες επιστήμονες που συμμετείχαν στα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουμε θεσμοθετήσει το Δίκτυο Περαιδεία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Στατικής και το ΤΕΠΑΚ από την Κύπρο. Έχουμε προσκαλέσει εκατοντάδες επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια και οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, καταγραφή, διάσωση και ψηφιοποίηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως επίσης φαντάζομαι ότι το ΕΚ έχει καλέσει, προφανώς έχει καλέσει όλους τους συνεργάτες, όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους αυτούς που είναι διασυνδεδεμένοι με το newsletter του ΕΚ. Έχουμε καλέσει την πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχουμε επικοινωνήσει με πανεπιστήμια, με το εκπαιδευτικό δυναμικό όλων των βαθμίδων των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε προσκαλέσει και ξέρουν όλοι πλέον και αυτοί που δεν ήξεραν ότι υπάρχει και η Ευρωπαίνα, ότι υπάρχει ένα εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικού περιεχομένου, το γνωστό ΕΚ, το οποίο επιτελεί εθνική σημασία έργο. Έχουμε προσκαλέσει να συμμετέχει στο δήμερο φόρουμ η Εκκλησία της Ελλάδος και όλες οι ιερές μητροπόλεις της χώρας. Αυτό που πολύ επιμελώς κάναμε κυρία Παπανώτη και κυρία Γεωργιάδη και κυρία Αγγελάκη. Έχουμε καλέσει την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες όλης της χώρας. Και από ό,τι θα είδατε, συμμετέχουν στην κουβέντα μας σήμερα, αλλά και χθες, πολλοί εκπρόσωποι και στελέχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, γιατί από ό,τι ξέρουμε όλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Έχουμε προσκαλέσει ανεξάρτητους ερευνητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε και συμμετέχουν και στα συνέδριά μας που υλοποιούμε κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα και στα παγκόσμια συνέδρια για τον πολιτισμό. Έχουμε προσκαλέσει τα στελέχη των Υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μάλιστα προώθησε, κυρία Παπανώτη, την πρόσκληση σε όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, όσα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το εξαιρετικό αυτό διήμερο φόρουμ για την Γεωροπεάνα. Έχουμε προσκαλέσει στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού και μάλιστα συμμετείχαν και οι συγκητές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως επίσης προσκαλέσαμε, άσχετα αν δεν ήρθαν όλοι αυτοί οι χιλιάδες επιστήμονες που ενημερώθηκαν, δεν μπορούσαν ίσως για λόγους αντικειμενικούς, θα συμμετέχουν όμως σε επόμενες δράσεις, στελέχη μουσείων, βιβλιοθηκών, γενικών αρχείων του κράτους. Προσκαλέσαμε τα μέλη του ICOMOS, του ICOM, της UNESCO, της Europa Nostra και χιλιάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως αντικείμενο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα αυτή την προσπάθεια που έγινε με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες, αλλά δεν καταλαβαίνουμε εμείς από αυτά και το ΕΚ δεν καταλαβαίνει, απέδειξε ότι είναι για τα δύσκολα. Ενημερώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις τεχνικές και τη διαδικασία ανάρτησης ψηφιακού περιεχομένου στην Γεωροπεάνα. Ελπίζουμε μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την προσπάθεια, αλλά και με άλλες που προηγήθηκαν από το ΕΚ και άλλες που έπονται, να επιταχυνθεί η διαδικασία εμπλουτισμού της Γεωροπεάνα με υλικό που να αφορά τη χώρα μας. Μέσα όμως, το βασικό αυτό είναι μέσα από τις διαδικασίες και τα πρότυπα που θέτει το ΕΚ και τα έκανε μόλις πριν από λίγο γνωστά.
με σκοπό να ανέβει το ποσοστό συμμετοχής μας στη European. Επίσης, ένα άλλο που εμείς ως κοινωνία των πολιτών οφείλαμε να αναδείξουμε, γιατί είχαμε συμφωνήσει, είχαμε συνεννοηθεί από πέρυσι με την κυρία Σαχίνη, που ήταν keynote speaker στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μας τίμησε με την παρουσία της. Είχαμε εμείς ως ιερό καθήκον οι φορείς στο Δίκτυο Περαιβία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΤΕΠΑΚ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πολιτισμού, να αναδείξουμε το έργο, το σημαντικό που χρόνια τώρα επιτελεί το ΕΚ. Που έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσόρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής, περιεχόμενο και δεδομένα, και τη διάθεσή της εντός και εκτός της χώρας. Η εθνική, λοιπόν, ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚ εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει, από ό,τι είδαμε, αγαπητοί μας φίλοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, την παραγωγή δικτών και στατιστικών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο. Βέβαια, ένα άλλο σημαντικό που είδα και σήμερα και χθες, και θέλω, κυρία Παπανώτη, να μας στείλετε τα στοιχεία του chat για να δούμε και εμείς, αλλά και το είδατε κι εσείς και αυτό το θαυμάσιο έργο, ότι προέκυψαν συνέργειες μεταξύ των φορέων και σίγουρα θα προκύψουν προγράμματα, διεκδικήσεις ευρωπαϊκών πόρων, τους οποίους πρέπει όλοι μαζί συντεταγμένα και τοπιμένα να διεκδικήσουμε σε ό,τι αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά, έτσι ώστε να έρθουν πόροι στη χώρα που δικαιούμαστε και μας αξίζουν, να δημιουργήσουμε και να παράξουμε έργο για τη χώρα και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Λόγω του στόχου της αγαπητή μας φίλη Europeana, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πλαίσιο για τις συντονισμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία της χώρας και να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Από ό,τι είδα και βλέπω στις δεκάδες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και εμείς ως οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η χώρα διαθέτει, και το είδαμε από τους εκπαιδευτές μας, από τους συζητητές και σήμερα από τα στελέχη του ΕΚ και από την Europeana και χθες από τον πανεπιστημιακό χώρο, από τα Υπουργεία, διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και υποδομές για να χειριστεί τα θέματα που συναρτώνται με την ανάπτυξη και συγκέντρωση και διάθεση ελληνικού ποιοτικού περιεχομένου. Αυτό διαπίστωσα εγώ με μεγάλη χαρά, περιεχομένου που θα καλύπτει ανάγκες σε διάφορα επίπεδα, με προτεραιότητα στην εκπαίδευση, στη διαβίου μάθηση, στην ερευνητική δραστηριότητα. Είχαμε χθες, παρουσιάστηκε ο ψηφιακός δημόσιος χώρος και απολαύσαμε την εξαιρετική εισήγηση του κυρίου Χρυσουλάκη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε μαζί μας το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, βασικούς τομείς, το Υπουργείο Πολιτισμού, βασικούς τομείς του δημόσιου χώρου, οι οποίοι αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο καθημερινό τους έργο, αλλά και στην ανάπτυξη και του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Από πλευράς μας, αγαπητοί μας φίλοι, επειδή είναι μεγάλη μας χαρά που αποδέχτηκε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου τη συνεργασία και την υλοποίηση από κοινού του εξαιρετικού αυτού φόρουμ, το Δίκτυο Περαιβία είναι μια εθελοντική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που το 2019 βραβεύτηκε γιατί με την πράξη του συμβάλλει στη δημιουργία της Ελλάδας του μέλλοντος και στη δημιουργία έξυπνων πόλεων. Με αυτή την έννοια και με αυτό το ιερό καθήκον θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, τις επιστήμες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο, λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για να καταλάβετε για ποιο λόγο είμαστε εδώ, για ποιο λόγο ήμασταν σε αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με την ελληνική πολιτεία μέσα από τα Υπουργεία, οι έγκριτους δημόσιους φορείς όπως είναι το ΕΚ. Και ήδη έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Εργασίας κατά καιρούς, το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο, το Υπουργείο Τουρισμού κάθε χρόνο, τώρα τελευταία το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με άλλα Υπουργεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Και ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν κάθε φορά που απευθυνόμαστε σε αυτούς. Επίσης, συνεργαζόμαστε με περιφέρειες και δήμους
όπως και αναπτυξιακές εταιρείες. Οι περιφέρειες έχουν μεγάλη ανάγκη να μεταφράσουν γνώσεις στους πολίτες και βεβαίως πρέπει να συμβάλλουν και αυτές με το ενδιαφέρον τους και με τις δράσεις τους, όπως και η Δήμη να μεταφέρεται η γνώση στους επιστήμονες της δικαιοδοσίας τους. Επίσης, θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το ΤΕΠΑΚ, με ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης και με θελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Κύριε Σκυράπα, ευχαριστείτε. Ελευθερώστε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να σας πω, κλείνοντας, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το Δίκτυο Περιοδία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europa Nostra και συμβάλλουμε και εμείς στη διαμόρφωση των πολιτικών των επόμενων δεκαετιών στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Θέλω να σας καλέσω στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για το οποίο θα λάβετε σχετική πρόσκληση και μία από τις νέες θεματικές μας, κύριε Γεωργιάδη. Θα είναι και ο ψηφιακός δημόσιος χώρος και τα ψηφιακά αποθετήρια. Με αυτή τη σκέψη, θέλω να σας πω, πρέπει να φύγουμε όλοι από αυτό το θαυμάσιο διήμερο. Ένα διήμερο χρήσιμο για τη χώρα. Ένα διήμερο που παρουσίασε και ανέλησε τον ψηφιακό δημόσιο χώρο και που παρουσιάστηκε το σπουδαίο έργο που επιτελεί το ΕΚ. Ωραία, κύριε Σκυράπα, να πω μόνο κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη συνεργασία. Ολοκληρώνοντας, ήθελα να πω κάτι για να μην το ξεχάσουμε. Θα ήθελα και εγώ από πλευράς και προσωπικής, αλλά και εκπροσωπώντας το ΕΚ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Γεωροπεάνα, να πούμε και αυτό, ότι έχουμε μια πολύχρονη συνεργασία. Και την Ηλέκτρα που είσαι λιγότερο χρόνο στη Γεωροπεάνα και δουλεύουμε μαζί, αλλά και τους υπόλοιπους που περάσανε και συνεργαζόμαστε ακόμα. Από το 2013 που κάναμε τα πρώτα μας βήματα στην ανάπτυξη του συσσωρευτή μέχρι και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε κιόλας και την Γεωροπεάνα γιατί μας έχει βοηθήσει και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουν και οι φορείς μας, ότι δίνουμε εμείς μια υποστήριξη στους φορείς μας για να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε, αλλά λαμβάνουμε και εμείς πολύ μεγάλη υποστήριξη από τη Γεωροπεάνα και δίνουμε, ας το πούμε έτσι, τη γνώση μας αυτή. Και να πω ότι, ναι, ότι είναι πολύ σημαντική συνεργασία που έχουμε. Και να ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή των ομιλητών από τη Γεωροπεάνα και την Ηλέκτρα σήμερα, που ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. Αυτά και από μένα. Να ευχαριστήσουμε βέβαια ξανά το Δίκτυο Περιβία για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του σημερινού, αυτού του διήμερου φόρου. Πολύ ευχαρίστως να συμμετάσχουμε, να παρακολουθήσουμε το συνέδριο ψηφιοποίησης που αναφέρατε. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, νομίζω ότι... Να κλείσω, κυρία Παπανώτη, με κάτι που είπε ο Γκάντι, για να κλείσουμε έτσι. Βεβαίως. Είχε πει λοιπόν ο Μαχάτμα Γκάντι ότι η δύναμη δεν έρχεται μέσα από τη νίκη. Ο αγώνας είναι που δίνει τη δύναμη. Όταν αντιμετωπίζεις αξεπέραστες δυσκολίες και εσύ αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις. Αυτή είναι η δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω, αγαπητοί μας φίλοι και κυρία Παπανώτη και στα στελέχη του ΕΚ, βεβαίως σας καλούμε να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια της δημιουργίας της Ελλάδας του μέλλοντος. Μια Ελλάδας που μας αξίζει και δικιούμαστε. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εγώ να πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχέση με αυτά που παρακολουθήσατε σήμερα και γενικά τις τελευταίες μέρες. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και μπορείτε να μας αποστέλλετε ερωτήματα στο email searchculture@ek.gr και βέβαια να μπείτε να πλοηγηθείτε στο συσσωρευτή και στη Γεωροπεάνα. Ευχαριστούμε και καλή σας μέρα. Γεια σας.